Καλησπέρα φίλοι του μπάσκετ. Καλησπέρα φίλοι του μπάσκετμπουκ. Είναι άλλη μια εκπομπή Restart Basketball από το Basketbook. Είμαι ο Θοδωρής ο Νικολάου και είναι μαζί μου από την Αθήνα ο Ανδρέας ο Τσεμπερλίδης. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα. Και είναι από την Κομοτηνή ο Γιώργος ο Καρούλιας. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Και στην παρέα μας βρίσκεται ένας γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος, μια φιγούρα που μεγαλώσαμε μαζί του. Είναι σημαδιακή η μέρα που βγαίνει σήμερα, είναι Πέμπτη, γιατί Πέμπτες τον βλέπαμε και στυνόμασταν στις τηλεοράσεις μας με τον Άρη τότε να τον δούμε να μεγαλουργεί στα παρκέ στο Αλεξάνδριο και σε όλη την Ευρώπη και μετά ως προπονητής να μας συνοδεύσει πολλά χρόνια σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Έχει πάει και στο εξωτερικό, αλλά για εμάς είναι ένας από εμάς. Είναι εξαιρετική χαρά να έχουμε μαζί μας στην Ευρώπη κύριο Λευσούμποντιτς. Κόουτς, καλώς ήρθες. Σε πολλές ομάδες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν έχεις ανοιχτό τον ήχο στο κομπιούτερ σου, coach, θα σε παρακαλούσα να το χαμηλώσεις, γιατί κάνει μικροφωνισμό. Νομίζω όχι, γιατί είμαι στο ακουστικό. Okay. Το ήχο εδώ δεν το έχω. Εντάξει. Μιλάγαμε coach. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Okay. Coach, μιλάγαμε και πριν τον αέρα και λέγαμε τα δικά μας. Γι' αυτό θα σου επαναλάβω κάποιες ερωτήσεις, γιατί και ο κόσμος ενδιαφέρεται πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, πώς περνάς, πώς είσαι. Περνάω πολύ καλά. Είμαι στη Λιουμπιάνα, στο σπίτι μου. Γύρισα μόλις σήμερα. Ήμουνα στο ένα εξοχικό που έχω στην Κροατία, εδώ πολύ κοντά στη Λιουμπιάνα, μία μισή ώρα δρόμο. Ήμουνα εκεί με το γιο μου, ο οποίος βρίσκεται εκεί και 2,5 μήνες από τότε που σταμάτησε το μπάσκετ στη Αδριατική Λίγα και σταμάτησε τις προπονήσεις με τη Τσιμώνα που ήταν τα τελευταία 3 χρόνια. Και τα μείνω, αλλά δεν τα μείνω πολύ στη Λιουμπιάνα, γιατί δεν μπορώ χωρίς θάλασσα και μετά αύριο πάλι τα φύγω, τα πάω κάτω. Όπως είπαμε και πριν τον αέρα και πριν βγούμε στον αέρα, δεν μπορείς χωρίς θάλασσα, γι' αυτό είσαι ένας από εμάς. Σκέφτεσαι σαν Έλληνας. Ο γιος σου πώς θα πάει ο γιος σου μπασκετικά? Τώρα είναι 5η χρονιά που είναι προπονητής. Ήταν 2 χρόνια μαζί μου στο Λίβανο βοητός. Τώρα είναι στη 3η χρονιά στη Τσιμώνα. Πιστεύω ότι του έκανε πάρα πολύ καλό που πήγε έτσι, ξεκίνησε σε μικρότερη κατηγορία σαν το Λίβανο και μετά πήγε στην Αδριατική Λίγα που είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι δεύτερος βοηθός, κάνει τα σκάουτινγκ, κάνει ατομικές προπονήσεις, κάνει προπονήσεις και με τους μικρούς, ειδικά με τον Πρκατσίν που είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο της Τσιμώνας και είναι πολύ ευχαριστημένος. Αλλά οπότε βλέπω τώρα και τελευταίες μέρες και διαβάζουμε και ακούμε ότι η Τσιμώνα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί βασικός σπόνσορας και υποστηριστής είναι η πόλη της Ζάγκρεπ και μετά από το σεισμό και από το κορονοϊό υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Coach, εσείς είσαστε όλοι καλά από τον κορονοϊό, είχατε κάποια προβλήματα, πώς πέρασες αυτή την περίοδο την ιδιαίτερη για όλους? Κοίταξε να δεις, εγώ έχω μια γνώμη που τη λέω ξεκάθαρα και κατευθείαν και δεν φοβάμαι να την πω. Δεν πιστεύω σε αυτό που έγινε. Πιστεύω ότι ήταν, δεν τα έλεγα μπλόφα, υπήρχε ένα ιός, υπήρχαν κάτι, αλλά αυτό που μας κάνανε είναι τροπή. Να μας κλείσουν στα σπίτια, να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε, να κυκλοφορούμε με τα αμάξια και τώρα ξαφνικά όλα έγιναν καλά. Όλοι, κανένας άρρωστα δεν είναι πλέον άρρωστος. Έχουν γίνει καλά χωρίς να γίνει το εμβόλιο. Για μένα μου κάνετε αυτό πολύ περίεργο. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος ή μπορεί και μακάρι να διαψευδεθώ. Αλλά εγώ πέρασα καλά, γιατί εδώ που μένω έχει ένα δάσος που έχει ένα βουνό πάνω και σχεδόν κάθε μέρα έβγαινα, έτρεχα πάνω στο βουνό, έκανα βόλτες με ποδήλατο. Δεν ήταν τόσο αυστηρά τα μέτρα εδώ στη Σλοβενία όπως είχα μάθει έγινε στην Ελλάδα. Και εδώ και 2 ή 3 εβδομάδες έχουν ανοίξει τα καφετέριες, έχουν ανοίξει και τα μπαράκια και μπορούσες να πας έξω να πας να πεις ένα καφέ με τους φίλους σου. Μπασκετικά, τεχνικά, αυτή η καραντίνα, πώς ανταπεξέλθηκες σε αυτό την πρόκληση, δηλαδή διάβαζες, έστελνες κάποια μηνύματα, έχεις επαφές με τους παίκτες, πώς διαχειρίστηκες αυτή τη δύσκολη περίοδο?
Κάτσε να σου δείξω κάτι και να δεις τι πώς. Εδώ είναι όλα που έχω αυτές τις μέρες που έχω δει πολλά παιχνίδια που έπαιξα σαν προπονητής, κάποια παιχνίδια Ευρωλίγα, γιατί μου λείπει το μπάσκετ, δεν μπορώ χωρίς μπάσκετ. Εγώ κάθομαι καμιά φορά μέσα στη χρονιά από τις 5 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11 η ώρα και μπορώ να δω 2-3 παιχνίδια. Έβλεπα και ξέρεις, ο μεγάλος μου δάσκαλος, ο μεγάλος ο πρόφεσορας Νίκολης που ήταν μαζί μου στην αρχή της καριέρας μου έλεγε ότι όταν βλέπεις ένα παιχνίδι πάντα να έχεις ένα μπλοκάκι δίπλα σου για να σημειώνεις κάτι άμα σου αρέσει και δεν είναι τροπή να βλέπεις και γυναικείο μπάσκετ, δεν είναι τροπή να βλέπεις και μίνι μπάσκετ. Αυτός ήταν και 70 χρονών, τον είχα πάρει μια φορά τηλέφωνο στο Βελιγράδι και μου είπε η γυναίκα του ότι δεν είναι σπίτι, πήγε να δει ένα παιχνίδι μίνι μπάσκετ. Οπότε το μπάσκετ, άμα τον αγαπάς, άμα ζήσει αυτό, δεν χορταίνεις ποτέ. Και εγώ προσωπικά δεν έχω χορτάσει. Coach, για τον προφέσορα τον Νάτσα Νίκολιτς, έχεις δύο μεγάλους οπαδούς του εδώ στο πάνελ, και εμένα και τον Ανδρέα το Τσεμπερλίδη, που θεωρούμε ότι είναι... Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τον άνθρωπο αυτό και τον μελετούμε από τότε που ξεκινήσαμε να μελετάμε και εμείς τον μπάσκετ. Ίσως και η μεγαλύτερη προπονητική μορφή στην Ευρώπη. Ίσως η μεγαλύτερη προπονητική μορφή στην Ευρώπη. Σίγουρα. Όχι ίσως, είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα, γιατί όταν ο προφέσορας πήρε το κύπελο πρωταθλητριών τότε με την Ήλις Βαρέζε, δεν ήξερε κανένας. Και σήμερα το πας στο Βαρέζε και μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, στο αριστερά και δεξιά στο τοίχο είναι φωτογραφίες και γράφουν μεγάλος προφέσορας. Αυτός είναι πολύ καλό προφέσορα, coach. Ναι, αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει όλους τους προπονητές. Έχει κάνει τον Μπράντοβιτς, έχει κάνει τους... Όλοι ξεκινήσανε από αυτόν. Και ποτέ δεν έκανε πίσω σε κάποιον που το ζήτησε μια χάρη ή μια συμβουλή τέτοιο. Ήτανε, για μένα προσωπικά ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Ντίνο Ράτζα πριν λίγες μέρες, coach, και ναι. Μιλήσαμε και όταν το ρωτήσαμε για τον Άτσα Νίκολιτς, μια κουβέντα είπε, genius και σταματήσε. Ναι, μα ήτανε. Μα κοίταξε να δεις, όταν ήρθες μαζί μου, όταν ξεκίνησα εγώ την προπονητική μου καριέρα στον Ηρακλή, το παρακαλούσα να έρθει και είχε έρθει 3 φορές από 15 μέρες και... Μου έλεγε, τώρα βλέπεις όλοι παίζουν επίθεση, ένας, θα δεις, θα το αλλάξει αυτό, θα γίνει ένας, τέσσερις και τέτοια πράγματα που έγιναν μετά από 4-5 χρόνια. Ο προφέσορας δεν μπορεί να το διαβάζεις, έχω δύο βιβλία, αλλά το προφέσορα δεν μπορεί να το διαβάζεις. Δηλαδή ήταν τόσο μπροστά, έβλεπε τόσο μπροστά που δεν μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, μα έζησε το μπάσκετ. Είναι φαινόμενο. Για μένα ήταν φαινόμενο. Coach, μια ερώτηση ακόμα που κάνουμε τις κλασικές όταν ξεκινάμε για να συνεχίσουν οι συνάδελφοί μου. Εσένα σε θυμόμαστε και σαν παίκτη εδώ και με τον Άρη, ο οποίος ήσουν ένας έξοχος σουτέρ. Σε θυμόμαστε ότι ήσουν ανοιχτός, την μπάλα σου. Αυτό... Ήτανε της Ιουγκοσλαβικής σχολής που λέμε ότι από πάντα ήτανε το στοιχείο που λέγαμε ότι το σουτ το μαθαίνουνε από την κούνια, το δουλεύουνε από την κούνια οι Ιουγκοσλάβοι. Όχι, το μαθαίνουνε, το δουλεύουνε, καλά το είπες, το δουλεύουνε. Γιατί πολλές φορές είχα ακούσει λέξη γεννημένο σουτέρ ή αυτός είναι έφυτο του είναι το σουτέρ. Δεν είναι, είναι δουλειά. Εγώ δούλευα πάρα πολύ πάνω στο σουτ, δούλευα πάρα πολύ, πολλές μέρες, πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο. Όταν ήρθα στον Άρη το 1986, δεν είχαμε πρωινές προπονήσεις λόγω που ήταν το Παλέτε Σπορτ. Ήταν γεμάτο με τα σχολεία, με τις ακαδημίες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπονήσεις. Μένα μου έλειπε και έλεγα στο Ιωαννίδη πού θα πάω να κάνω προπονήσεις. Και μετά φτιάξανε ένα γήπεδο στο Χαριλάο, κάτω από τις κερκίδες του ποδοσφαίρου και πήγαινα, έκανα κάθε μέρα. Αν μπορεί να φανταστείς, εγώ έκανα 500 με 600 σουτ κάθε μέρα. Όχι σουτ, μέσα, 500 με 600. Και όλα τα σουτ ήταν κινήσεις. Δεν ήταν δώσε μου την μπάλα να σουτάρω. Πολλές φορές πήγαινα μόνος και δεν μπορούσα να βρω κανένα. Ήταν κανένα παιδάκι εκεί από το σχολείο και τον έφερνα μαζί μου. Το σουτ είναι δουλειά.
Ο συγχωρεμένος Πέτροβιτς έκανε 6 ώρα το πρωί, συχνούσε, πήγαινε στο σχολείο, άνοιξε την πόρτα μόνος του με ένα παιδί, έκανε 1000 σουτ, πήγαινε στο σχολείο, 12 η ώρα προπόνηση με τη Τσιμπόνα, σπίτι, φαΐ, το απόγευμα πάλι προπόνηση, χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Coach, για πάμε στην αρχή, σε ένα τελευταία μου ερώτηση. Πώς και ασχολήθηκες με τον μπάσκετ, ποιος ήταν αυτός που σου έβαλε το μικρόβιο, σε τι ηλικία ήσουν, μπορείς να μας απείς, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ήμουνα πολύ μεγάλος για σημερινά δεδομένα. Ήμουνα 14-15. Σε ένα καλοκαίρι μεγάλωσα, ψήλωσα 12 πόντους. Από 1,88 πήγα 2 μέτρα. Με είδανε άνθρωποι εκεί, ένας προπονητής, ο οποίος συγχωρεμένος δεν ζει ακόμα, που μάζευε όλα τα παιδιά εκεί που στο σπίτι μου στο Μαυροβούνιο και έλεγε: Ταρτής, εσύ να παίξεις μπάσκετ, είσαι ψηλός. Λέω: Τάρτο. Εκεί ήρθα την επόμενη μέρα, κάνανε τα παιδιά πλάκα μαζί μου, δεν ήξερα τίποτα. Αυτοί πήγαν αριστερά, εγώ δεξιά, αυτοί στην άμενα, εγώ στην επίθεση. Ήταν ακριβώς έτσι και κάνανε πλάκα και με κοροϊδεύανε. Και έλεγα: Εγώ έφευγα σπίτι, στεναχωρεμένος, σατιρισμένος. Ο προπονητής μου έλεγε: Μη στεναχωρέσε, όλοι έτσι ξεκινήσανε. Και έλεγα μέσα μου: Κάποια στιγμή, κάποια μέρα μπορεί να με βλέπετε και στη τηλεόραση εσείς. Μετά σιγά σιγά άρχισα να παίζω, άρχισα να κάνω προπονήσεις στο ανοιχτό γήπεδο, στο τσιμέντο, όχι στο τσιμέντο, στο άσφαλτο. Και μετά γρήγορα πήγα στην πρώτη ομάδα, έκανα κάποιες καλές εμφανίσεις με την Α2 τότε την Ιουγκοσλαβία. Ήρθαν ορισμένες ομάδες, ο Ερυθρός Αστέρας, μία ομάδα από το Ζάγκρεπ, Ολύμπια Λιουμπιάνα, και η ομάδα μου έδωσε μεταγραφή, αλλά πήρε και λεφτά τότε. Γιατί από τότε δεν μπορούσες να πας ελεύθερα. Είχες κάποιο πρότυπο coach τότε που έπαιζες, κάποιον που να κοίταγες και έλεγες αυτόν εγώ θέλω να το φτάσω, ή τον έβλεπα πολύ και τον θαύμαζα? Ναι, ήταν Larry Bird. Ήταν Larry Bird και είχα τη τιμή να τον γνωρίζω όταν πήγα να δω το Στόικο στους Boston Celtics. Ήταν βέβαια τα τελευταία του χρονιά και μετά τον είδα, έχω δει και φωτογραφία μαζί του στην Σουηδία στο Πανευρωπαϊκό 2003-2004. Από τους Ευρωπαίους, πρότυπο μου ήταν ο Νταλί Μπαγκίτς. Ήταν ένας παίκτης φοβερός, σουτέρ, τριάρι, παίκτης ο οποίος είχε προσφορά για να πάει στο NBA στους Boston Celtics, αλλά αρνήθηκε και δεν πήγε και ήταν παικτάρα, ήταν πολύ μεγάλη παικτάρα. Θυμάμαι πολλές φορές που τον είχα μαρκάρει, είχε τόσο πολύ μεγάλο άλμα. Σηκωνόμουν μαζί του να μπλοκάρω το σουτ και νόμιζα τώρα τον έχω μπλοκάρει, αυτός, εγώ έπεφτα, αυτός ήταν ακόμα στον αέρα, τόσο μεγάλο άλμα και τόσο δυνατός ήταν. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν έχω άλλη ερώτηση, να πάμε στον Ανδρέα να συνεχίσουμε και αυτός που περιμένει πώς και πώς. Ανδρέα. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Coach, όταν πήγε το 1975 στην Ολύμπια συνάντησες μεγάλες μορφές του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ. Τον Βίνκο Γέλοβατς, τον Πίτερ Βίλφαν, τον Γκρέσιμιρ Τσόσιτς. Ναι, Τσόσιτς ήρθε μετά από 2 χρόνια. Και είχες και για 2 χρόνια προπονητή έναν άνθρωπο τον οποίο θα συναντήσεις και στον Άρη αργότερα, τον Λάζαρο Λέσιτς. Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα έτσι περίεργο γεγονός τότε. Ο Λάζαρος ήταν προπονητής στην Ολύμπια και είχε μάθει ότι υπήρχε ένα ταλέντο που κάποιες ομάδες διαφέρονται για να το αποκτήσουν και τα λοιπά, και ήρθε στη πόλη μου, στο Χερτσεγνώβη, στο Μαυροβούνιο. Βέβαια τα βρήκανε με τη μάνα μου αμέσως, γιατί μίλαγε η μάνα μου, συγχωρεμένη, μίλαγε ελληνικά, και η μάνα μου έλεγε άμα θα πας κάπου πήγαινε σε αυτόν, αυτός είναι προπονητής που να σε βοηθήσει και τελικά. Αυτοί λέγανε, εγώ τότε δεν ήξερα ελληνικά. Λοιπόν, ο Λάζαρος δυστυχώς πήγα στην Ολύμπια, υπόγραψε, ο Λάζαρος έφυγε μετά από 2 μήνες. Αλλά μετά ξαναγύρισε μετά από 4-5 χρόνια και ήταν προπονητής μου εκεί. Ήταν αυτός εκείνος που πήγε και έλεγε στην Ελλάδα ότι η μάνα του Σούμποτιτς είναι Ελληνίδα και μπορεί να γίνει Έλληνας και τα υπόλοιπα. Το είχε πει τότε στο μέλος της διοίκησης, ήταν ο Μπουσφάρος ο Στέλιος και ο Τίτος ο Κομνηνός και ο Θεόφιλος Μητρούδης.
Και κάποια στιγμή και ανεβήκαμε βρεθεί στην Λιουμπιάννα, βρεθήκαμε με την μάνα μου. Εγώ τότε είχα προσφορά από την Μπενετών Τρεβίζο και από την Παρί για να πάω, αλλά η Κατερίνα, η συγχωρημένη μάνα μου, ήταν γνήσια Ελληνίδα και ήξερε πώς να περάσει το δικό της και αποφάσισε να πάρει το στην Ελλάδα. Και μπορώ να ομολογώ, πολλές φορές το έχω πει, ποτέ δεν το μετάνιωσα και δεν έχω κάνει λάθος. Ο Λάζαρο είναι ένας παρεξηγημένος άνθρωπος στην Ελλάδα και πολλοί αγνοούν ότι ήταν και βοηθός προπονητή και του Μίρκο Νόβοσελ και του Ράνκο Ζεράβιτσα. Βέβαια. Και έχει μετάλλια και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκό και είναι μεγάλη μορφή του Ιγκοσλαβικού μπάσκετ. Είναι πολύ σεβαστός στην πρώην Ιγκοσλαβία. Για να σου πω κάτι, πέρσι του κάνανε πολύ Ολυμπιακή Επιτροπή των Σκοπίων, κάνανε γιορτή για τα 80 χρόνια και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πήγα και εγώ. Οι ποιοι ήρθανε. Δηλαδή αυτό ήταν φοβερό. Όλοι από τους παλιούς, ακόμα ο Ντίνο Ράζα από τους, που δεν ήταν ποτέ με τον Λάζαρο προπονητή, τον είχε. Μετά ήρθαν ο Ιβκοβιτς, ο Τάνιεβιτς, ο Νόβοσελ, όλοι οι παλιοί παίκτες της εκείνης της χρονιάς. Ήταν ένα φοβερό γεγονός. Ήταν πολύ ωραία γιορτή. Ο Λάζαρος συγκινήθηκε πάρα πολύ. Και είμαστε τρεις μέρες μαζί, μας κάνανε βόλτες στη πόλη και είδα και εγώ κάποιους ανθρώπους στο μπάσκετ που δεν είδα από πολλά χρόνια και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, στην Ελλάδα ο Λάζαρος ήταν λίγο, έτσι καμία φορά έλεγε κάποια κουβέντα που προκαλούσε γέλιο, αλλά ήταν γνώστης του μπάσκετ, δεν μπορεί να το κάνεις. Έκανε μεγάλη ομάδα τη Ραμπότνισκη τότε, Ραμπότνισκη που δεν είχε ούτε... ξέρω εγώ ούτε για νερό, ας πούμε, και κέρδιζε μεγάλη Παρτιζάν με Κιτσάνοβιτς, με προπονητές όπως είναι Ζεράβιτσα, με Νταλίπα και όλους αυτούς. Ζεράβιτσα, τι όνομα είπες, που πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Δεν το ξέρει. Δηλαδή ένας από τους πατριάρχες του Ιουγκλαβικής σχολής και δεν τον έχουμε αναφέρει coach. Εγώ τον μελέτη. Ήταν πριν δύο χρόνια, είμαι σε επαφή με τον γιο του, ο οποίος ζει εκεί στην Ισπανία. Προσπαθεί ο γιος του τώρα να κάνει κάτι και ένα παιχνίδι προς τιμή του πατέρα του. Του είπα ότι να το βοηθήσω και εγώ για να φέρω κάποιους παίκτες που θέλουν να το κάνει. Ήταν φοβερός ο Ζεράβιτσα. Όλοι αυτοί που ήρθαν μετά από ο Ζεράβιτσα, πιστεύω μετά... μαθαίνανε και από αυτόν. Και ο Ζεράβιτς ήταν με τον προφέσορα. Μετά είτε ο Νόβοσελ, μετά είτε ο Τάνιεβιτς, μετά ήταν οι υπόλοιποι προπονητές. Αλλά ο Ζεράβιτς ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Μένα μου έλεγε αυτό ο Γιώργο. Πάρα πολύ αυστηρός. Δικτάτορας, δέκατα. Ο Μάλκοβιτς ήταν βοητός του. Λοιπόν, ήταν δικτάτορας και δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό ήταν. Πιστεύω ότι ήταν πρώτος προπονητής. Ο προφέσορας ήταν λίγο πιο χαλαρός, αλλά αυτός ήταν πρώτος προπονητής που είχε ένα χέρι πολύ δυνατό. Τον λέγανε φόβο και τρόμο. Ναι, έτσι το λέγανε, αλλά είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε στο εθνικό επίπεδο και με την ομάδα της Ερυθρό Αστέρας. Κόουτς, μια και πιάσαμε τον προφέσορα, το 78 σε καλή συμπροετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των Φιλιππινών στη Μανίλα. Ναι. Αλλά σε κόβει, τελευταίο παίχτη. Αλλά τι παιχνίδι παίζατε, θύμισε μου. Πώς το λέγανε το παιχνίδι που παίζατε? Μπρίσκουλα Τρεσέτα. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στην Ιταλία με ιταλικές χάρτες. Νομίζω ότι το έχω δει κάποτε αυτές τις χάρτες. Αλλά προφέσορα, παίζαμε στην προετοιμασία. Ήμασταν δύο μήνες σχεδόν. Και πριν φεύγουμε, εκεί πάμε για την Μανίλα. Ο Βαράιτς, ο οποίος ήταν μαζί μου, είμαστε Νταλίπαγιτς, εγώ και ο Βαράιτς, πάει Φαντάρος. Δηλαδή μέσα στην προετοιμασία έρχεται και τότε στη Ιουγκοσλαβία δεν μπορούσε να τα αναβληθείς, δεν ήταν τα πάει μετά και τα λοιπά. Και μου λέγανε όλοι, τόσο είσαι σίγουρες στις 12 και μέναμε 13 παίκτες. Και μου λέγανε είσαι σίγουρες, τώρα δεν υπάρχει άλλο τριάρι και τα λοιπά. Αλλά τότε βοηθός στην εθνική ομάδα ήταν ο Σκάνση, ο οποίος ήταν προπονητής της Ιγκοπλάστικα. Η Ιγκοπλάστικα είχε τον Κρστούλοβιτς, Γιέρκοβ, Βίλφαν, τρεις παίκτες της Ιγκοπλάστικα. Αυτός τον έσπρωξε τον Κρστούλοβιτς, ο οποίος δεν ήταν καθαρό τριάρι, αλλά ήταν τέσσαρο τριάρι, θα έλεγα. Ο οποίος δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Εγώ είχα κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα τότε. Και 5-6 μέρες πριν πάμε για
για τη Μανίλα. Με φωνάζει ο προφέσορας μετά από ένα παιχνίδι και μου λέει: κοίταξε, σε έχουμε υπόψη μας με το μέλλον, αλλά αυτή τη φορά δεν τα παρέχεις μαζί μας. Και βέβαια στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αλλά το πήρα έτσι κανονικά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και πάω σπίτι. Και αρχίζει το πρωτάθλημα στη Μανίλα. Η Ιουγκοσλαβία παίζει με την Ιταλία. Και σε κάποια στιγμή, το μπορεί να το δει στο YouTube, υπάρχει. Κάποια στιγμή ο Νταλίπακης, ο οποίος έπαιξε σε κάθε παιχνίδι 40 λεπτά, στραβώνει το πόδι του και φεύγει από το παιχνίδι. Μπαίνει ο Κριστούλοβιτς. Μετά από 2-3 λεπτά το κάνουν φάουλ, πάει στη γραμμή να σουτάρει και γράφει πάνω στην οθόνη 7 Σούμποτιτς. Ήμουν σπίτι, μόνος μου. Άρα λοιπόν αυτοί είχαν ήδη στείλει τη λίστα. Και ήμουν σπίτι, αυτό με σκότωσε. Αυτό σαν να μου είχε βάλει κάποιος μαχαίρι στη καρδιά. Τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί δεν ξανακλήθηκες μετά? Γιατί δεν ξανακάλεσα μετά σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα? Ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Η επόμενη χρονιά ήταν Ολυμπιάδα. Ολυμπιάδα ήταν στη Μόσχα, που δεν ήρθαν οι Αμερικάνοι και η Ιουγκοσλαβία πήρε τη χρυσό μετάλλια, αν θυμάσαι. Τότε υπήρχαν ανανέωση να έρθουν πιο νέοι και να έρθουν 2-3 νέα παιδιά κτλ. Δεν πήγα. Από εκεί και πέρα δεν πήγα. Πριν από αυτό είχα συμμετέχει σε 2 βαλκανικούς αγώνες. Είχαμε 2 χρυσά μετάλλια στα Σκόπια, μία φορά και μία φορά στην Έγκυρα. Ποιος έβγαλε πήξη? Ο συγχωρεμένος ο Τσόσιτς. Πήξη, εδώ να πούμε, coach Γιώργος, αν κάνω λάθος, είναι ένα γιουγκοσλαβικό καρτούν. Ναι, ήταν δύο μάους, Πήξη και Δίξη, δύο ήτανε. Και όταν ήρθε ο συγχωρεμένος στην Λιουμπλιάνα το 1977, στην πρώτη προπόνηση που κάναμε έξω, το όνομά σου λέει, του λέω Σλόμπονταν. Ναι, τι Σλόμπονταν, πού να σε. Όταν σου λέω εγώ, τα έχει φύγει. Γιατί ο Σιώσης ήταν και παίκτης και προπονητής συγχρόνως. Και λέει, θα σε βάλω εγώ Πήξη. Και έτσι έμεινε το Πήξη. Coach, πόσο μεγάλη μορφή ήταν ο Κρέζο? Σήμερα μιλήσαμε με ένα κενό φίλο από το Ζαντάρμα. Ο Κρέζο ήταν, τι να σου πω, Κρέσο ήταν μεγάλη μορφή, ήταν σαν το, άμα λέμε για το προφέσορα, το ήταν μπροστά, ότι ήταν μπροστά σαν προπονητής, ο Κρέσο ήταν σαν παίκτης. Είναι πρώτος παίκτης, οι νέοι δεν το ξέρουν, είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος δέχτηκε πρόταση να πάει στο NBA στο draft. Μιλάμε το 1973. Τώρα σήμερα πάει ακόμα και ο αδερφός που μπορεί να πάει που δεν έχει παίξει μπάσκετ. Λοιπόν, αρνείται να πάει. Είναι ο πρώτος παίκτης για μένα, προσωπικά όχι για μένα, αλλά για πολλούς, ο οποίος μπορείς να παίξει 5 θέσεις σε μια ομάδα. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. Είναι παίκτης ο οποίος δεν έβαζε ποτέ τον αυτό του μπροστά από την ομάδα. Ο προφέσορας συγχωρεμένος έλεγε ότι χωρίς όλους μπορώ. Δεν μπορώ χωρίς Κρέσο. Γιατί ήξερε πολλές φορές στην προπόνηση ήμασταν τότε, ναι, τότε όταν κόπηκα 5 μέρες, 2 μέρες δεν ήρθε στην προπόνηση. Όχι δεν ήρθε, αλλά είπε ότι δεν θα έρθει στην προπόνηση και ρωτάω εγώ το Σλάμνης που είμαστε στο δωμάτιο, του λέω τι γίνεται με το Κρέσο, γιατί δεν ήρθε. Λέει άφησε τον αυτός, πάει διαβάζει το βιβλίο του, αυτός έτσι προετοιμάζεται για τα παιχνίδια και τα λοιπά. Καμία φορά στο πρωτάθλημα, στο παρευρωικό, στο παρακόσμιο, δεν τον έβλεπε ούτε στο φαΐ. Ήταν εντελώς στο κόσμο του, αλλά τόσο συγκεντρωμένος, δεν μπορείς να φανταστείς. Και ήξερες ότι Κρέσο στο παιχνίδι του δώσει 100%. Για μένα μεγαλύτερη μορφή όλων των εποχών, στο Ιουγκοσλάβικο, στον ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί είχα τη τιμή να είναι συμπαίκτης μου και να είναι προπονητής μου. Οπότε όπου πήγαινε έπαιρνε πρωτάθλημα. Μετά από η Λιουμπλιάνα πήγε στην Μπολόνια που δεν ήταν ποτέ πρωταθλήτρια, 2 πρωταθλήματα. Εκεί πίνουν νερό στο όνομα του. Δηλαδή το απίστευτο πράγμα. Ο Κρέσο ήταν μεγάλη μορφή. Ανδρέα, επειδή εσύ το παρατήρησες πριν βγούμε στον αέρα, θέλεις να κάνεις στον coach πάλι την ίδια ερώτηση, τι είναι πίσω δεξιά του? Ναι, coach,
Πίσω δεξιά σου βλέπουμε το κύπελο Κόρατς. Το κύπελο Κόρατς το 97 με τον Δεν θα Άρη, πιάσουμε σημείς. Ακόμα το κύπελο Κόρατς, αλλά θα πιάσουμε τον Κόρατς σαν παίχτη, που ο πολύς ο κόσμος δεν τον ξέρει και δεν τον θυμάται. Βλέπω ότι είσαι πολύ ενημερωμένος από το Ιουγκοσλάβικο μπάσκετ. Πάρα πολύ. Και εγώ και ο Αντρέας με το Ιουγκοσλαβικό μπάσκετ έχουμε και με τον προφέσορα και με όλα αυτά τα έχουμε μελετήσει πάρα πάρα πολύ. Όχι για εσένα που είσαι σήμερα εδώ. Σαν άνθρωποι είναι πρότυπο σε πολλά πράγματα. Το μελετάμε πολύ. Άμα έρθω στην Ελλάδα κάποια στιγμή και θα σας δείξω ένα βιβλίο που έχω. Όχι βιβλίο, έτσι κάτι σημειώσεις που έχουμε κάνει με το προφέσορα. Αλλά να τελειώσω το θέμα με το Κόρατς. Κόρατς ήταν το Παλάς, coach. Το Παλάς, σημειώστηκα το Πετσέτα. Α, το ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο τέτοιος είχε... Κόρατς ήταν απίστευτος, δηλαδή αριστερόχερος, τέσσερα-τριάρι, πεντάρι. Δυστυχώς, μετά από το παγκόσμιο στη Λιουμπιάννα, σκοτώθηκε στο... αυτοκινητικό δυστύχημα. Ήταν ένας παίκτης, ένας από τους πρώτους ο οποίος πήγε έξω να παίξει σαν ξένος, τότε μόνο Αμερικάνοι πηγαίνανε. Φοβερός παίκτης και δεν τον είχα προλάβει πάρα πολύ. Μπορεί τα τελευταία χρονιά μετά το παγκόσμιο, πριν το παγκόσμιο, τα τελευταία χρονιά και το παγκόσμιο την 70 στη Λιουμπιάννα. Και... Κόλτς, νομίζω το 69 σκοτώθηκε. Δεν το πρώτα το παγκόσμιο. Έχεις δίκιο, πριν το παγκόσμιο. Το 69 σκοτώθηκε ο Κόρατς. Ακριβώς. Και εκείνη τη χρονιά τον είδα πρώτη φορά. Ήταν, μου έκανε εντύπωση πως σούταρε τις βολές, ξέρεις έτσι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη φορά. Όσον αφορά τον προφέσορα, να σας πω, εκτός από αυτό που είπαμε, σημειώσεις σε κατά Πετζέτα, έχω και ένα βιβλιάριο που το γράφει αυτός. Καθόμαστε μαζί στο χοτέλ, στο ξενοδοχείο Παλάς στο Βελιγράδι, όταν πήγα να το παρακαλούσω, για να με βοηθήσει στην αρχή της καριέρας μου και τις σημειώσεις και βλέπεις από αυτές τις σημειώσεις το μπάσκετ που παίξαμε μετά από 5-10 χρόνια εμείς ή εγώ προσωπικά ή κάποιοι άλλοι προπονητές. Ο προφέσορας ήταν το κάτι άλλο. Coach, να πιάσουμε λίγο και την εποχή του Άρη. Μπορεί. Έρχεσαι στον Άρη το 86. Ναι. Ο Άρης είναι πρωταθλητής. Και συναντάς τον Ιωαννίδη, τον Γιαννάκη, τον Γκάλη. Το ομολογώ να πω ότι 12 χρόνια έπαιξα στην Ολύμπια Λιουμπιάννα και δεν είχαμε πάρει ποτέ ένα τίτλο. Η μεγαλύτερη θέση που είχαμε πάρει ήταν τέταρτη θέση μια χρονιά με το Κρέσο, τρίτη θέση. Και ένα τελικό κύπελο με την Τσιμπόνα που χάσαμε στο Νόβι Σαντ. Στην παράταση νομίζω τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν όλα αυτά και εκτός από δύο χρυσά μεντάλια με την εθνική ομάδα στον Βαλκανικούς Αγώνες, τίποτα άλλο. Έρχομαι στον Άρη, συναντώ μια ομάδα η οποία έχει μεγάλα αστέρια, δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα για το ελληνικό μπάσκετ. Είδα την εθνική ομάδα το 1977 νομίζω ή 7 στην Άγκυρα που παίξαμε Βαλκανικούς Αγώνες. Έχω μια φωτογραφία και από τα Σκόπια που καρφώνω και από κάτω πίσω είναι Κοκολάκης και Ιαννάκης. Λοιπόν, έρχομαι σε μια ομάδα η οποία τους είδα στο τελικό κυπέλλο με Παναθηναϊκό στην Αθήνα, στο Ειρήνης και Φιλίας. Είδα τους παίκτες, αρχίζουν η προετοιμασία, αρχίζουμε προπονήσεις, βλέπω στις προπονήσεις φοβερές μάχες, βλέπω έναν Ιωαννίδη πολύ αυστηρό, βλέπω μια ομάδα που δεν υπάρχει περίπτωση να χατεί μια μπάλα στην προπόνηση, βλέπω έναν Ιαννάκη που πηδάει και η μπάλα είναι ήδη στο out, βλέπω έναν Γκάλι ο οποίος σηκώνεται ανάμεσα στους 3-4, βάζει καλάτια κτλ. Φιλίππου, πάντα παίκτης ο οποίος μπορεί να τον εμπιστεύεσαι, Ρωμανίδης, Λιπυρίδης, ύστερα Μισούνοβ, όλοι αυτοί, Ντοξάκης ο οποίος ήταν φοβερός, αν και δεν έπαιξε πολύ, ήταν πάντα εκεί παρόν. Και αρχίζαμε τα παιχνίδια, έτσι, τα φιλικά, εντάξει, εκεί δεν μπορείς να... Α, μόλις άρχισαν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και ήρθε το παιχνίδι με την Tracer. Η πρώτη χρονιά που χάσαμε 34 πόντους,
Αλλά είδα μια ομάδα η οποία έχει μέσα Λιοντεάρα, έχει μέσα, έχει μέσα παίκτες και προπονητές, όλο το team, η οποία λειψάνε, η ανήκει, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μέρα η παιχνίδι που να το παραδειχθούν ότι άλλος είναι καλύτερος από αυτόν. Και μαζί τους αποκτάω και εγώ, αν και στην ηλικία μεγάλη που ήρθα, 30 χρονών, αποκτάω το μικρόβιο του νικητή. Και γρήγορα μπήκα στο κλίμα, πιστεύω, και γρήγορα προσαρμόστηκα στο παιχνίδι του Άρη, που ήταν βέβαια εντελώς διαφορετικό παιχνίδι που, από τότε που έπαιξα στην Ολύμπια. Στην Ολύμπια κάθε δεύτερη πάσα ήταν σε μένα. Μία ήταν στο Βίλφαν, μετά που σταμάτησε ο Βιέλαβατς ήμουνα εγώ. Ήμουνα, ας πούμε, στο παιχνίδι σούταρα 15 φορές, 16-17. Εδώ στον Άρη δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Νίκου και του Παναγιώτη. Παναγιώτη, εντάξει, ήταν περισσότερα οργανωτής και playmaker και αμυντικός παίκτης. Ο Νίκος ήταν φοβερός σκόρερ, που ήταν πάντα την μπάλα στα χέρια. Πήγαινε στο οικόπεδο του. Έπρεπε από 5-6 σούτ. Πήγαινε στο οικόπεδο. Δεν σε ακούω. Πήγαινε στο οικόπεδο, λέω. Ναι. Έψαχνα ένα οικόπεδο εκεί, άμα είναι ελεύθερο, πού να πάω εγώ. Γιατί όλα ήταν πολύ μένα. Το οικόπεδο για να... Το οικόπεδο ήταν τη θέση που του έλεγε του Λευτέρη Σούμποντιτς να πάει ο Νίκος ο Γκάλης στη γωνία, τη γνωστή γωνία που βλέπαμε εμείς στις τηλεοράσεις τις Πέμπτες, που ήταν ανοιχτός και η μπάλα όταν πέφτανε 3 και 4 πάνω στον Νίκο Γκάλη παίκτες, απλά του δίνε την μπάλα και ο Λευτέρης Σούμποντιτς ήταν αυτό που βλέπαμε κάτω στις οθόνες μας, ο άνθρωπος που σούταρε από τις γωνίες και έμπαινε και ξεσηκωνόταν το Αλεξάνδριο τις Πέμπτες τα βράδια τότε, τη δεκαετία του 80. Αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, να πάμε και στο Γιώργο, γιατί έχει πολλές ερωτήσεις. Βεβαίως. Σε παρακαλώ πολύ. Coach, καλησπέρα και από μένα. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν, για να μείνουμε σε αυτό, έζησες και το πριν και με το μετά του τριπόντου. Πώς επηρέασε αυτό σαν παίκτη τότε? Γιατί ήσουν ένας άνθρωπος που σούταρε, φαντάζομαι, από την αρχή πολλά τρίποντα. Οπότε, όταν μπήκε αυτός ο κανονισμός, πώς το είδες, πώς αντέδρασες? Το 1980 είχα πάθει μια μεγάλη βλάβη στο πόδι. Δηλαδή, χείριση έξω πλάγιο σύνδεσμο, μάλιστα και μερικοί γιατροί είπαν ότι τελείωσα το μπάσκετ και τα λοιπά. Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να γυρίσω πίσω και είχα πολύ μεγάλο άλμα, ειδικά από ένα πόδι, δηλαδή baseline, μια προσποίηση και σηκωνόμουν από πολύ μακριά και κάρφωνα με ένα χέρι. Και τότε σε κάθε παιχνίδι είχα καρφώματα, σίγουρα 2-3 καρφώματα. Μετά από αυτή η εγχείρηση άλλαξα πάρα πολύ το παιχνίδι μου. Ήμουν τότε καλό σουτέρ, αλλά δούλευα πάρα πολύ στο μακρινό σουτ. Στην αρχή από το φόβο, επειδή ήταν πολύ μεγάλη εγχείρηση και πολύ μεγάλη ζημιά αυτή που είχα πάθει, και μετά είπα και από την έβλεπα ότι μου πάει αυτό το παιχνίδι. Το 1984, 2 χρόνια ή το 1983 πριν ήρθα στην Ελλάδα, έγινε το τρίποντο. Στην Ολύμπια δεν σούταρα πάρα πολλά τρίποντα, δεν μπορώ να πω, αλλά όταν σούταρα ήμουν πολύ εύστοχος. Στον Άρη, όταν ήρθα, όπως σου είπα, έψαχνα οικόπεδο και έπρεπε να είσαι πολύ μακριά από τους δύο αυτούς που είχαν μπάλα στα χέρια. Και πήγα στη γωνία. Πήγα στη γωνία. Ξέρεις, μερικοί λέγανε, εντάξει, ήταν εύκολο να παίζεις εσύ στον Άρη. Ο Νίκος έπεφτε πάνω του δύο. Ο Παναγιώτης έκανε δίδυση, σε την μπάλα και εσύ τα έβαζες. Λέω, ναι, τα έβαζα, αλλά έπρεπε να τα βάλεις. Πολλές φορές ήταν και πολλοί οι άλλοι που ήταν ελεύθεροι και δεν τα έβαζαν. Αλλά, επειδή ήμουν. Πιστεύω τώρα που βλέπω ότι ήμουν πολύ tough στο μυαλό μου, ήμουν πολύ σκληρός, ήξερα τι είναι δουλειά μου, ήξερα ακριβώς τι πρέπει να κάνω, ήξερα ανά πάσα στιγμή, άμα πάρω αυτές έστω και μικρές προσπάθειες, πρέπει να τη βάλω. Και δεν έχω σκεφτεί, νομίζω ότι είναι αυτό
που πρέπει να κάνει κάθε παίκτη. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να σκέφτεσαι, α, άμα το χάσω, τι θα γίνω. Άμα δεν θα το χάσω, ή θα... δεν υπάρχει εκεί. Δεν σκέφτεσαι. Παίρνει την μπάλα, σουτάρει όπω κάνει την προπόνηση. Βέβαια, δεν το βάζει κάθε φορά. Αλλά εγώ ήμουν αρκετά εύστοχο. Νομίζω ότι σε 7 μου χρόνια στον Άρη, τα ποσοστά μου είναι γύρω στα 45% στα τρίποντα. 47. Μπράβο, βλέπει. Μπράβο, καλά που με πήρε τηλέφωνο σήμερα. Θυμάμαι και εγώ κάτι. Έχει δύο χρονιέ με πάνω από 50%. 52%. Μπράβο. Γιώργο, συνέχισε, σε παρακαλώ. Μπράβο, Ανδρέα. Μπράβο, Ανδρέα. Μπράβο, Ανδρέα. Coach, πόσο διαφορετικό βρήκες το μπάσκετ στην Ελλάδα όταν ήρθες το 86, ενώ σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή τι διαφορετικό κάνατε στη Ιουγκοσλαβία με αυτό που έγινε στην Ελλάδα σαν στυλ παιχνιδιού, πιο αργό, πιο γρήγορο κτλ. Καταρχάς, εγώ προέρχομαι από το πιο δυνατό πρωτάθλημα στην Ευρώπη τότε για μένα. Γιατί μη ξεχνάνε ότι Παρτιζάν, Ιουγκοπλάστικα, Μπόσνα παίρνανε πρωταθλήματα Ευρώπης και ο κύπελο χώρα σήμερα ή κυπελούχο χωρίς ξένους. Εμείς είχαμε ένα πρωτάθλημα χωρίς ξένους. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή η ομάδα η οποία είναι πρώτη, ας πούμε Παρτιζάν, Ιουγκοπλάστικα, η Τσιμπόνα, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να χάσει από το τελευταίο. Και στο γήπεδο του και στο εκτός έδρας. Δηλαδή ήταν τόσο δυνατό το πρωτάθλημα που δεν μπορείς να φανταστείς. Είχαν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν εξελίχθηκαν. Τότε υπήρχε νόμος του Λίγου στη Ιουγκοσλαβία, δεν μπορούσες να βγεις έξω άμα δεν ήσουν 30 χρονών. Ή άμα ήσουν 28 και 100 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, μπορούσες να φύγεις. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, βρήκα ένα πολύ διαφορετικό στήριο, γιατί ήμασταν μήκα στην ομάδα που ήταν μια κλάση παραπάνω από όλους. Εκτός από το ΠΑΟΚ τότε που ήταν ανταγωνιστής μας. Όλες οι άλλες ομάδες ήταν μία-δύο κλάσεις από κάτω, κατώτεροι μας. Αλλά έπρεπε να ιδρώσεις και στο Παπαστράτιο και στη Νέα Σμύρνη και στα υπόλοιπα γήπεδα, μικρά γήπεδα της Αθήνας και της επαρχίας και στον Ηρακλή τότε. Λοιπόν, βέβαια ο διαφορετικός στυλ του παιχνιδίου ήταν στην Ελλάδα. Στην Ιουγκοσλαβία ήταν πιο σκληρές άμυνες, πάρα πολύ σκληρές άμυνες τότε. Και ομάδες είχαν, δεν μπορείς να πεις αυτός άφησε το, δεν είναι καλό σουτέρ. Οι ομάδες είχαν 5-6-7 φοβερούς σουτέρ, σκόρερ και σουτέρ στην ομάδα. Αυτή ήταν η βασική διαφορά μεταξύ Ελλάδος και της Ιουγκοσλαβίας. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί ταιριάζει και με την προηγούμενη ερώτηση. Στην Ιουγκοσλαβία γενικά το αγαπάτε το τρίποντο, πάντα το αγαπούσατε. Όταν μπήκε, αρχίσατε ναι. να βαράτε κατευθείαν, δηλαδή έβλεπες παίκτες οι οποίοι με το που μπήκε κάτσε να αρχίσουμε να το δοκιμάζουμε και να το βάλουμε και σε κάνα σύστημα. Ναι, γιατί ξέρεις τι καλό είχαμε εμείς, αλλά ήταν η νοοτροπία των ομάδων τότε. Εμείς είχαμε καλό τότε το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε play-off καταρχάς. Όποιος είναι πρώτος, στο τέλος βγαίνει πρώτος. Λοιπόν, και τελειώνει το πρωτάθλημα τέλος Απριλίου, στιμάμαι αρχές Μαΐου, τέλος Απριλίου συνήθως. Μας δίνανε ρεπό μία εβδομάδα για Πρωτομαϊά να πάμε σπίτια μας ή να γιορτάζουμε Πρωτομαϊά τότε που υπήρχαν γιορτές και μας λέγανε γύρω στις 10 Μαΐου, εδώ, εκείνη την εποχή γίνεσαι παίκτης. Δηλαδή από την αρχή 10 Μαΐου μέχρι αρχές της προετοιμασίας 10-15 Αυγούστου. Βέβαια είχαμε 3 εβδομάδες ρεπό το Ιούλιο να ξεκουραστούμε με πρόγραμμα. Έπρεπε την πρώτη μέρα που θα έρθεις να κάνεις Cooper Test 2.800 μέτρα και να το περάσεις. Με πρόγραμμα κοιλιακούς, ραχαίους, τότε δεν υπήρχαν βάρη βέβαια. Τα βάρη τα σήκωσα πρώτη φορά μία χρονιά πριν ήρθα στον Άρη. Μετά με το Ραμπότα στον Άρη βελτιώθηκα πάρα πολύ και πάνω σε αυτό το θεμέα. Αλλά μιλάμε για τις μέρες, για τις μήνες Μάιο, Ιούνιο και 10 μέρες ή μία εβδομάδα του Ιουλίου έγιναν φοβερές προσπάθειες, ατομικές προπονήσεις μέσα στο γήπεδο όλη τη μέρα, μέσα
που είχε ζέστη, δεν καταλάβαμε τίποτα. Πάνω στο βουνό τρέξιμο, βέβαια και κάποια φιλικά παιχνίδια, τουρνουά. Εκεί γίνεσαι παίκτης, νέος παίκτης, μικρός παίκτης στην ηλικία. Εκεί γίνεται παίκτης. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όλοι δηλώνουν, εντάξει, το πρωτάθλημα πηγαίνει και μέχρι τέλος Ιουνίου, έτσι. Αλλά όλοι δηλώνουν κουρασμένοι. Μετά βλέπω κάτι βίντεο που βαράνε κάτι σκόνες, σηκώνουν κάτι ελάστικα των αμαξιών. Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ότι αυτό δεν κάνει, αλλά το μπάσκετ παίζεται με την μπάλα. Όλα αυτά μπορεί και να κάνεις με την μπάλα. Έτσι μας μάθανε εμάς και το κάναμε. Και προσπαθώ πάντα να συνεργαστώ πολύ καλά με τον γυμναστή μου για να του δώσω να καταλάβει ότι όλες αυτές ασκήσεις μπορεί να γίνουν με την μπάλα. Ο προφέσορας αυτά δεν ήθελε να τα δει. Καμία φορά όταν κάναμε στο τέλος της προπονήσης, θυμάμαι στην Πούλα προετοιμασία για τον παγκόσμιο, στο τέλος της προπονήσης έκανε sprint πάνω κάτω και καθόταν, ξέρεις, γονατιστά και έβλεπε το ρολόι του και έκανε άιντε πάνω κάτω, δεν ξέρω, 8 λεπτερόλεπτα. Και δεν έβλεπε ποτέ εμάς. Ποτέ δεν, γιατί δεν το δεχότανε. Δηλαδή το έκανε πολύ, ξέρω εγώ, πώς κουραζόμαστε πάρα πολύ, αλλά στην εθνική ομάδα δεν ήρθε κανένας πάνω από 8, σου λέω εγώ. Απίστευτο πράγμα. Τρέχαμε, ποιος να φτάσει πρώτος, μετά κοροδεύαμε ένα στο. Το ίδιο πράγμα έγινε και στον Άρη. Το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό παίρναμε τα πρωταθλήματα, γι' αυτό κάναμε αυτή η πορεία που κάναμε. Θοδωρή, ναι. Εγώ τελείωσα για τώρα. Coach, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε κατακλειστεί και από μηνύματα αγάπης προς τα εσένα, από πολλούς αναγνώστες, όλοι σε αποκαλούν Λευτέρη. Δύο πράγματα μου έχουν μείνει από τα πολλά μηνύματα. Ένα είναι ότι σε βλέπουν σε εξαιρετική φόρμα και ίσως να γυρίσεις, λέει κάποιος φίλος, στον Άρη να ρίξεις μερικά σουτάκια που χρειάζονται κάποιος σουτέρ. Ναι. Αυτό. Και δεύτερον, θα το πω, είπες δύο φορές τη γείτονα χώρα Σκόπια και αυτό το εκτιμάμε πάρα πολύ και πολλοί αναγνώστες μας που το ανάφερες Σκόπια και το ανάφεραν εδώ 2-3 αναγνώστες μας, αλλά και εμείς και όλοι σε αποκαλούν Λευτέρη, κανένα Σλόμπονταν δεν σε έχει πει ακόμα με το όνομά σου, ενώ σε λένε Λευτέρη. Και αυτό καταλαβαίνεις γιατί το λένε όλοι ότι είσαι ένας από εμάς. Αυτό εντάχει. Εγώ αισθάνομαι έτσι. Και εγώ αισθάνομαι έτσι, να είμαι ειλικρινής. Άμα βλέπεις τον παρελθόν μου. Εγώ δεν γεννήθηκα στο Μαυροβούνιο. 17 χρόνια έμεινα εκεί. Μετά πήγα στην Λιουμπιάνα, έμεινα 13 χρόνια, 12 χρόνια. Μετά ήρθα στην Ελλάδα και έμεινα 20 χρόνια. Άρα, μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής μου πέρασα στην Ελλάδα. Η μάνα μου ήταν γνήσια Ελληνίδα 100%. Όταν ήρθα στον Άρη, ο Ιωαννίδης ρώτησε πώς θα το λέμε στα ελληνικά το Σλόμπονταν. Έλεγε η μάνα μου, αυτός είναι ελεύθερος. Σλόμπονταν είναι ελευθέριος. Η μάνα μου τότε που γεννήθηκε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την Ιένα και η γιαγιά Παναγιώτα, συγχωρεμένη, που ήταν από την Σμύρνη, την έλεγε ελευθερώτηκες. Πρέπει να του δώσεις όνομα του Λευτέρη. Τότε στην Ιουγκοσλαβία δεν μπορούσες να δώσεις ξένο όνομα. Και μου κάνανε το όνομα Λευτέρη. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος όταν κάποιος αποκαλεί Λευτέρης. Γιατί πιστεύω, αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας που δεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχω γνωρίσει πάρα πολλές επιτυχίες και φίλους και αγάπη που δεν το ξεχνάω και δεν μπορεί να το ξεχάσει. Και το όνειρό μου είναι, δεν το κρύβω, είναι να γυρίσω πίσω, να τελειώσω την καριέρα μου στην Ελλάδα. Εκεί που την ξεκίνησα σαν προπονητής. Κάτσε, τι να πω τώρα, να την τελειώσεις coach την καριέρα σου? Όχι τώρα, δεν είπα τώρα. Τελευταία χρονιά. Και να πω στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό ήταν εδώ στην Ελλάδα και πάμε στα μπουζούκια. Εμείς το συζητάγαμε και λέγαμε γιατί λείπει ο Λευτέρης Σούμποντης από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Το συζητάγαμε και πριν βγούμε, ας πούμε, δηλαδή μας κάνει κάτι εντύπωση μεγάλη. Αυτό ισχύει.
Το λέμε σαν αθώα σκέψη. Από εκεί και πέρα εσύ ξέρεις και ξέρουν και ίσως κι άλλοι. Μακάρι να σε δούμε σύντομα πίσω. Μακάρι να γυρίσω και εγώ, θέλω πάρα πολύ. Υπήρχε δύο επαφές πέρσι και φέτος, αλλά όχι σοβαρές, από τον Άρη. Και πάντα ήταν στη στιγμή που η ομάδα κινδύνευσε, ήταν να πέσει και τα λοιπά. Δεν τα βρήκαμε, όχι δεν τα βρήκαμε, δεν ήταν το θέμα οικονομικό ή κάτι τέτοιο, ήταν κάτι άλλα, άλλα πράγματα, αλλά μου έκανε λίγο έτσι κακό μου είναι, γιατί το καλοκαίρι μου που ήμουν ελεύθερος δεν με σκέφτηκε κανένας, μετά που ομάδα κινδύνευε τότε με σκεφτώ τους. Αλλά παρόλα αυτά εγώ ήμουν πρόθυμος να γυρίσω. Βγάλαμε μια είδηση, δηλαδή το τι αισθάνεται ο Λευτέρης Σούμποντιτς και για τον μπάσκετ να επιστρέψει στην Ελλάδα, ότι έχεις από την καρδιά σου τη θέληση να επιστρέψεις, θα ήθελες. Βέβαια, οπωσδήποτε. Τέλεια, αυτό είναι μια είδηση την οποία, κύριε, βγάζουμε εδώ και σε ευχαριστούμε που μας το λες κιόλας και σε εμάς. Δεν είναι κάτι που το κρατάω μυστικό. Το έχω πει πολλές φορές και όταν με παίρνουν τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη, από το ραδιόφωνο ή από την Αθήνα, το λέω συνέχεια. Είμαι σίγουρα ένας από τους ανθρώπους που έχει αγαπήσει αυτή τη χώρα. Εννοιάζομαι πάρα πολύ για τους φίλους μου, γιατί όταν το 2008 και 2010 υπήρχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στη χώρα, βοήθησα κάποιους φίλους όσο μπορούσα. Στις εθνικές γιορτές, όταν βλέπω ελληνική σημαία, δεν μπορείτε τώρα να δείτε, είναι κάτω, στο κάτω όροφο, είναι στο σπίτι μου, υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτά δεν τα ξεχνούνται, γιατί και η οικογένειά μου το ίδιο, τα δύο μου παιδιά γυρίστηκαν στην Ελλάδα, ο γιος μου μιλάει καταπληκτικά ελληνικά, η κόρη μου το ίδιο που είναι στην Αμερική, η γυναίκα μου το ίδιο, οπότε όλοι έχουμε την Ελλάδα μέσα στην καρδιά μας. Μάλιστα. Κότς, δεν μπορώ παρά να μην ρωτήσω, επειδή μίλαγες πριν για τον Άρη που ήσουν ως παίκτης, επανέρχομαι εκεί, γιατί πρέπει να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Εσύ έπαιζες τότε στον Άρη που έκανε το μεγάλο μπαμ στην Ευρώπη και έκανε όλους τους Έλληνες να στέκονται σε μια τηλεόραση να βλέπουν τον Άρη τις Πέμπτες. Τέτοια ώρα ήταν. Τέτοια ώρα που είναι η συνέντευξη. Βλέπαμε τότε τον Άρη στην τηλεόραση. Καθόταν όλη η Ελλάδα και σας έβλεπε. Εσύ αντιμετώπιζες και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, όλοι οι φίλαθλοι ξέρανε τον Άρη. Πηγαίνανε να δούνε τον Άρη, να δούνε τον Γκάλι, να δούνε εσένα, να δούνε τον Γιαννάκη. Θέλω να σε ρωτήσω, εκείνη την εποχή, η συνεργασία σου με τον Νίκο Γκάλι, με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον Φιλίππου, τον Λυπηρίδη, όλους αυτούς. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα, δηλαδή η έντονη προπόνηση, κάποια συγκεκριμένα που βάζατε που δεν έχεις πει πολλές φορές, που έζησες εσύ τότε, εκείνη την εποχή, της έκρηξης του μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχω πει ότι το μικρόβιο του νικητή το πήρα από τον Άρη, από τους παίκτες, από τους προπονητές, ειδικά από τον Ιωαννίδη και τα λοιπά. Αυτό, παιδιά, που γινόταν στις προπονήσεις, στα παιχνίδια, στα ταξίδια στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, δεν περιγράφεται. Είμαστε όλοι επαγγελματίες 100%. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να βγει έξω από το ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να... και να είναι πολύ άρρωστος ή να είναι πολύ χτυπημένος να μην κάνει προπόνηση, να μην τουλάχιστον έρθει στην προπόνηση. Είμαστε τόσο μία παρέα που τα βρήκαμε μεταξύ μας και είμαστε τόσο δεμένοι που δεν μπορούσε τίποτα να μας διαλύσει. Στις προπόνησεις, να σας πω, μία φορά είχε πει ο Φιλίππου πριν 2 χρόνια που βρέθηκαμε στην Αθήνα, ότι πρέπει να... γιατί τιμηθήκαμε τα παλιά και λέει πρέπει να γράψουμε μία μέρα εγώ και εσύ ένα βιβλίο. Αυτά που έγιναν τα τελευταία τα 5-6 χρόνια που ήμασταν μαζί. Στις προπονήσεις, ο Ιαννίδης έκανε ένα καλό που πάντα έβαζε Γιαννάκη και Γκάλι μαζί με ένα Φιλίππου στην άλλη ομάδα. Οπότε θα γίνεται, ξέρεις, καλό παιχνίδι, καλό διπλό. Ήτανε, δηλαδή, τα χέρια μου πονούσαν, ήτανε κόκκινα. Και την κοροϊδία που κάνανε μια ομάδα στην άλλη στα ποδητήρια, περιμέναμε πώς και πώς την επόμενη μέρα για να δώσουμε ρεβάνς να τους κερδίζουμε. Δηλαδή η προπόνηση ήταν, έβγαινε κυριολεκτικά, έβγαινε αίμα. Πολλές φορές ο Ιωαννίδης δεν σφύριζε φάουλ, επίτηδες. Ήταν φάουλ, δεν το σφύριζε. Λοιπόν, όταν κάναμε, ας πούμε, όταν κάναμε προπόνηση για σουτ, όχι το απόγευμα, αλλά όχι το πρωί, αλλά το απόγευμα.
με έβαζε εμένα με κάποιον που είναι όχι τόσο καλό σουτέρ, να παίξουμε απέναντι στο Γάλλη και το Ιαννάκη. Και τους κερδίζαμε από 10 φορές, 9 φορές. Και μετά τους κοροϊδεύε ο Ιωαννίδης. Και μετά τους έλεγα: εγώ δεν τους δίνω ρεβάνς. Τώρα, 2 μήνες δεν μιλάω μαζί σας, γιατί δεν μπορείτε να με κερδίσετε και τέτοια. Δηλαδή ήταν τέτοιος, με παρακαλούσαν την άλλη μέρα να παίξουμε και εγώ έβαινα στο, πήγαινα στο άλλο καλάτι. Τέτοιο πράγμα, τέτοια λήψα για νίκη που δεν περιγράφεται. Εγώ, σαν προπονητής, έχω δουλέψει σε 11-12 ομάδες σε 5 χώρες διαφορετικές, δεν τον έχω συναντήσει. Να είμαι ειλικρινής. Το έχω δει την πρώτη χρονιά όταν ήμουνα στο Παναθηναϊκό προπονητής, όταν είχα Ράτζα και Μπάιρον Σκοτ. Δύο μεγάλα αστέρια από το NBA και πιστεύω ότι ειδικά Ράτζα άλλαξε τη ροή του Παναθηναϊκού και έδιωξε αυτή την εικόνα του loser από τα αποδυτήρια και από τη μέσα στην ομάδα. Ναι, ναι, πραγματικά έχεις δίκιο. Ανδρέα, να επιστρέψουμε σε σένα. Σε παρακαλώ. Coach, 7 χρόνια στον Άρη. Πέτυχες, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 320 με 330 τρίποντα. Ξεχωρίζεις το τρίποντο στη Βαρκελόνη, στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, ή τα 7 τρίποντα με την Tracer, που την επόμενη εφημερίδες κυκλοφορούσα με Λεζάντα, εκτελεστή στο Μίστερ 7. Όχι, σίγουρα το τρίποντο στη Βαρκελόνη ήταν πολύ μεγάλο τρίποντο. Γιατί μετά πως εξελίχθηκε το παιχνίδι πήγαν να μας το κλέψουν, αλλά δεν τα βάζαμε κάτω. Ήταν και η πρώτη, άμα θυμάμαι καλά, η πρώτη μεγάλη νίκη ελληνικής ομάδας επί του Ισπανικού εδάφους. Σωστά. Εκείνο το τρίποντο σίγουρα, και ένα τρίποντο που έγινε στην Κολονία. Με τη Σατούρν, όταν παίξαμε στο Κύπρο Πρωτετριών και υπήρχαν πιστεύω 5-6.000 Έλληνες μέσα στο γήπεδο. Γιατί σας το λέω αυτό, εκείνο το τρίποντο. Μετά μπήκανε μέσα στο γήπεδο, έγιναν πανηγυρισμοί, τα παιδιά κλαίγανε με σημαίες, με διάφορα φόρμες ομάδων της Ελλάδος και μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο. Φάγαμε και βγήκαμε μία βόλτα πιστεύω στον δρόμο συνάντησα περισσότερα από 30 Έλληνες, οι οποίοι μου λέγανε: δεν ξέρεις τι μας έχετε κάνει. Αύριο θα πάω στη δουλειά στον Γερμανό να το κοιτάω στα μάτια. Ο άλλος έκλαιγε, δηλαδή ήθελε να μου δώσει δεν ξέρω τι. Ο άλλος έλεγε: παιδιά, έκανα 1.000 χιλιόμετρα για να έρθω εδώ, λέει, τώρα τα κάνω 1.000, γυρίσω πίσω, δεν λυπάμαι πάρα πολύ, αυτή η νίκη μας κάνατε κτλ. Αυτό είναι εκείνο που σου μένει. Δηλαδή αυτό το τρίποντο κάπου το είχα ξεχάσει στην όλη αυτή η πορεία, αλλά πριν περίπου νομίζω 5-6 μήνες ή ένα χρόνο κάποιος μου έχει στείλει το παιχνίδι με τη Σαρτούρ, ένας φίλος μου από Θεσσαλονίκη που έχει τα πάντα για μένα και από τις εφημερίδες και από τις συνεντεύξεις και τα λοιπά. Και ένα βράδυ το βλέπαμε με το γιο μου και όντως θυμήθηκα εκείνη την, όταν έβαλα το τρίποντο και προηγηθήκαμε και κερδίζαμε στο τέλος. Θυμήθηκα τι έγινε εκείνο το βράδυ στους δρόμους στην Κολονία. Σε αυτό το παιχνίδι, Coach, το έχετε κερδίσει με 2 πόντους, 98% και την επόμενη έχετε βγει όλοι οι παίκτες και έχετε πει την αφιερώνουμε τη νίκη στα παιδιά των μεταναστών. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Γιατί ήταν συγκλονιστικό. Μάτι Παναγία, δεν μπορεί, καμία ομάδα, δηλαδή κανένας λαός, τουλάχιστον για την Ευρώπη μιλάω, δεν μπορεί να το κάνει αυτό όσο κάνουν Έλληνες. Και η παρουσία στην Γκάντι, η παρουσία στο Μόναχο. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Αυτό που το μου έλεγε και ο Ντίνο μια φορά όταν ήρθανε να παίξουμε στο Μόναχο με την Οικοπλάστικα και το πρώτο μάτς που βλέπανε εμείς παίζαμε με την Μακαμπή, αυτό που λέμανε και πώς φωνάζουν, και την επόμενη φορά οι Έλληνες που στηρίζανε τη Οικοπλάστικα. Coach, γιατί δεν πήρε ο Άρης πρωταθλητής? Τι χρειαζόταν ο Άρης για να φτάσει στο πρωταθλητής?
Τώρα είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολη ερώτηση. Ίσως λίγο πιο μακρύς μπάγκος, ίσως κάποιον παίκτη σε άλλη θέση, ίσως λίγο τύχη, ίσως ξέρω εγώ τα πάντα, γιατί εμείς τότε παλεύαμε με τα θηρία. Παλεύαμε με τις ομάδες που είχαν σχεδόν εθνική ομάδα, Μπαρτσελώνα, τότε Ρεάλ δεν ήταν τόσο καλό, Μπαρτσελώνα, Τρέισερ, Μιλάνο, Μακαμπί, Ιουγκοπλάστικα τότε που ήταν, εντάξει, ήταν ομάδα που ερχόταν, Παρτεζάν, Βελιγραδίου, Μεντίβατς, Τζόρτζεβιτς και όλους αυτούς. Και ίσως ήμασταν, στη Γκάντι ήμασταν εντελώς άπειροι. Δηλαδή τελειώσαμε πρώτοι και νομίζαμε τα πάμε να... Εκεί ήμασταν με τον αέρα, πήγαμε και πάγαμε τη σφαλιάρα. Αλλά στο Μόναχο πιστεύω ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μεγαλύτερη ευκαιρία, δηλαδή χάθηκε στο Μόναχο. Ναι. Στέγαμε εμείς, σίγουρα. Στο Μόναχο είμαστε πολύ πιο προσγειωμένοι. Αλλά πιστεύω ότι μας χρειαζόταν ένας. Άμα μπορούσα εγώ να παίξω σαν Έλληνα στην Ευρώπη τότε και θα μπορούσαμε να πάρουμε άλλο ένα παίκτη, θα ήταν, πιστεύω ότι θα το παίρναμε. Μάλιστα. Κύριε, αν μου επιτρέψετε, επειδή στέλνουν και οι τηλεθεατές μας στη συζήτηση πολλά σχόλια και ερωτήσεις, πέρα από τα χαιρετίσματα και την αγάπη τους coach που σου στέλνουν όλοι ανεξαιρέτως οι τηλεθεατές, να ευχαριστώ σου πω πολύ. Ανεξαιρέτως όλη την αγάπη τους στέλνουν. Δύο-τρεις ερωτήσεις ρωτάει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μοναστηλής, θα την κάναμε πιο μετά την ερώτηση, αλλά και τώρα. Αν είχες να διαλέξεις μία πεντάδα all time της Ευρώπης, καταρχάς, ποιους θα έβαζες? Μία πεντάδα παικτών που από τότε ή γενικά? Γενικά, γιατί λέει all time πεντάδα, ρωτάει. Ναι, μπράβο, εντάξει, σίγουρα θα είναι ο Τσόσιτς. Mm-hmm. Νούμερο ένα θα είναι ο Γκάλης, θα είναι συγχρονωμένος ο Πέτροβιτς, θα είναι Ντίνο Μενεγκίν που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν δυνατός, και Τόνι Κούκοτς. Τόνι Κούκοτς. Και αν μπορούσες να πεις με την εμπειρία σου, να πεις ή προτιμήσεις σου μια αντίστοιχη πεντάδα του NBA που έχεις δει και μελετήσει? Μάικλ Τζόρνταν νούμερο ένα σίγουρα. Larry Bird, το έχω πει. Jabbar, Magic Johnson και LeBron. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά πιστεύω ότι είναι κάποιος παίκτης που δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά έπαιξε και πολλά χρόνια στην NBA και άφησε εποχή, αλλά ήταν πριν πολλά χρόνια. Και έτυχε το 1973 να το δώσει ένα camp στο New Jersey, Pete Maravich. Pete Maravich ήταν φοβερός παίκτης, φοβερός χειριστής μπάλας, στιχωρεμένος, δεν ζει αυτός, αλλά ήταν ένας... Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από αυτούς που δικαιούνται μέσα στην πεντάδα να είναι. Μάλιστα. Και Θοδωρή μου επιτρέπει. Παρακαλώ. Είναι πολύ μικρή ερώτηση. Παρακαλώ. Κάποιος μικροφωνίζει βέβαια, δεν ξέρω. Coach, ήθελα λίγο να μας πεις λίγο παραπάνω για το Μενεγκίν, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Λίγο το λέμε λίγο ξυλοκόπο, λίγο το λέγαμε βαρύ. Εντάξει, γενικά δεν τον έχουμε και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Ελλάδα. Εγώ τον λατρεύω προσωπικά γιατί μου αρέσει το ιταλικό μπάσκετ, αλλά θα ήθελα να μας πεις λίγο παραπάνω γιατί τον έχεις αντιμετωπίσει κιόλας. Μία φορά είχα μιλήσει με τον Ken Barlow και μου είχε πει ότι τότε μιλάγαμε τα παιχνίδια, ξέρεις, με Tracer και τότε με ΠΑΟΚ που είχε έρθει κτλ. Και μου λέει, μου είχε πει ότι ο Ντίνο ήταν φοβερός παίκτης. Ήταν στις προπονήσεις πάντα αυτός που μας έσβροχνε, που δεν μας άφηνε να χαλαρώσουμε. Μέσα στο παιχνίδι έλεγε κάποια στιγμή
δώσε μου εγώ να μαρκάρω αυτό το διάρρη τριάρρη, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν πολύ σκληρός, δύο φορές στη Γκάντι στο Final Four είχε μαρκάρει και εμένα και κάθε screen που πήγαινα ένιωσα το αγώνα του. Ήταν σκληρός παίκτης βέβαια, αλλά ήταν δηλαδή πολύ μεγάλος fighter. Δεν υπάρχει 40 λεπτά παίκτης και μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Συνέχισε το δωρή μου. Ναι, μία ερώτηση του φίλου μας του Νίκου, του Γιαννόπουλου. Coach, αισθάνεται πολλοί κόσμος ότι αποφάσισες νωρίς να γίνεις προπονητής. Πώς και πήρες την απόφαση αμέσως να γίνεις νωρίς προπονητής, με την έννοια, έτσι το ρωτάνε οι τηλεθεατές μας, ο Νίκος, ο φίλος μας ο Νίκος. Έτσι εντελώς. Ξέρεις, πριν σταματήσω το μπάσκετ, άρχισα να ασχολούμαι με διάφορα κάμπ με για μικρά παιδιά. Στην αρχή, σε ένα εκπαιδευτήριο Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη, έκανα 2-3 χρονιές κάμπ και μαζεύαμε γύρω στα 200-250 παιδιά, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ύστερα, πήραμε την ιδέα να πάμε στην Αμερική. Και πήγαμε 2-3 χρονιές στο camp στο New Hampshire, στο Αμερικάνο Έλληνα προπονητή Stan Spiro, ο οποίος είναι στο New Hampshire φέτος, πέρσι σταμάτησε νομίζω, δεν είναι πλέον προπονητής, και ήταν μεγάλη επιτυχία και μεγάλο ρίσκο να πάρεις 35 παιδιά να πας στην Αμερική, η οποία ήταν 11, 12, 13 χρονών. Εδώ μεταξύ μετά αυτούς, ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά ήταν ο Χατζηβρέτας, 15 χρονών, ήταν ο Μάρκο Ιάριτς, ήταν και 2-3 άλλα παιδιά που παίξανε μπάσκετ ύστερα. Εκεί ήταν το πρώτο μου, το έλεγα έτσι, ακόμα ήμουν παίκτης, ήταν πρώτη επαφή με το πάγκο της ομάδας και γιατί τους κούσαρα σε αυτά τα κάμπ. Και πηγαίναμε και καλά. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχαν τότε στο Παλέτε Σπορτ, είχαν κάποιοι Αμερικάνοι προπονητές, κάνανε σεμινάρια και εγώ πήγαινα στο σεμινάριο παρά που ήμουν παίκτης και μου δόθηκε ευκαιρία. Θα γίνω το 1900, μόλις σταμάτησε ο Σάκο, όταν έλαβε τον Ηρακλή, είχε έρθει από την Ιουγκοσλαβία, μου έκανε πρόταση άμα μπορώ να πάω να το βοηθήσω, γιατί δεν ήξερε και ελληνικά, και να είμαι βοητός του και μείνα βοητός. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά αυτός φεύγει, πάει στο ΠΑΟΚ και η διοίκηση τότε Χαΐτο Γλουτζίκας. Οφείλω πάντα να λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχαν τη τόλμη και εμπιστοσύνη να μου δώσουν την ομάδα. Με φωνάζουν μία μέρα στο γραφείο, εν τω μεταξύ είχαν περάσει πολλά ονόματα για την ομάδα, ποιος να αναλάβει. Με φωνάζουν μία μέρα και μου λένε ότι είσαι έτοιμος για να αναλάβεις την ομάδα σαν πρώτος προπονητής. Εγώ αμέσως δεν τον περίμενα να με ρωτήσω, αμέσως είπα όχι. Και μετά, ύστερα από 1-2 χρόνια, μου είχε πει ο κύριος Ζήκας, λέει, άμα τότε έλεγες μα μου δεν ξέρω και τα λοιπά, δεν θα σου δίναμε την ώρα. Αλλά ήσουν τόσο αποσπαστικός που σου δώσαμε την ευκαιρία να γίνεις πρώτος προπονητής. Εσύ. Και πολύ καλά. Και άλλη μία ερώτηση από τον φίλο μας, τον κύριο Γιάννη Κεραμάρο, αν το λέω σωστά γιατί είναι στα λατινικά γραμμένο το όνομά του, αφού στέλνει την αγάπη του στο Λευτέρη το Σούμποντις. Η ερώτηση είναι αν θεωρείς την κατάκτηση του Κόρατς ως τη μεγαλύτερη επιτυχία σου που την αισθάνεσαι προπονητικά, και ποια κατάκτηση, λέει, πρωταθλήματος με τον Άρη θεωρείς εσύ ότι ήταν η πιο δύσκολη, πιο από όλα τα πρωταθλήματα. Το κύπελο Κόρατς δεν μπορεί να το ξεπεράσει, και να πάρω την Ευρωλίγα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Γιατί όλα αυτά που έγιναν τότε, με τον τρόπο που το πήραμε και με την αγωνία όλη αυτή μια εβδομάδα ή όλη την πορεία της χρονιάς που είμαστε, πάντα παίξαμε με μειονέκτημα έδρας, όχι μειονέκτημα έδρας, αλλά είχαμε τον δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου, ειδικά στο μητελικό που περάσαμε την Μπενετών Τρεβίζο. Και το τρόπο που πήραμε το κύπελλο είναι το πρώτο πράγμα που είναι φανταστικό. Γι' αυτό είναι το κύπελλο εκεί και δεν μπορεί να το καταστά κανένα άλλο. Η πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν οπωσδήποτε εκείνο το 99 με το τρίποτο του Ιαννάκη, που το πήραμε με μεγάλη τύχη, αλλά τύχη πάει με τους τολμηρούς. Αλλά εκείνο το πρωτάθλημα που μου αρέσει πιο πολύ από όλα
Ήταν το πρώτο double που πήραμε το 1987 που ήρθα και έγινα στα 30 μου χρόνια πρωταθλητής. Επιτέλους. Ωραία. Οκ, σε ευχαριστώ, coach. Ανδρέα, σε παρακαλώ, συνέχισε. Coach, όπως είπες και εσύ, το 93 κρεμάς τη φανέλα σου. Τη δίνεις μετά από ένα φιλικό με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο στον Νικόρ το Μωραΐτη, τη φανέλα με τον ΙΠΑ. Ναι. Και πας στον Ηρακλή. Ναι. Τη χρονιά που ανέλαβες πρώτος προπονητής, θέλω να σε ρωτήσω η απόκτηση του Γιούρις Ντόουτς, ενός πρωταθλητή Ευρώπης και τεράστιου παίχτη, έτσι. Ήταν προσωπική σου επιτυχία? Τώρα δεν μπορώ να πω να ήταν επιτυχία. Κοίταξε, εμείς έβαλες είχαμε... το χεράκι σου. Βέβαια, σίγουρα. Γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις, γιατί υπήρχαμε συμπαίκτες. Όταν η Γιούρι ήρθε στην Ολύμπια, εγώ ήμουν ήδη μεγάλος παίκτης. Σε 1-2 χρόνια έφευγα από την Λιουμπιάνα. Αυτός ήταν 18 χρονών παιδί. Εγώ το πήρα μαζί μου σαν δικό μου παιδί. Μετά, βέβαια, χαθήκαμε όταν αυτός πήγε στην Μπολόνια, έπειτα πήγε στην Γαλλία κτλ. Αλλά είμαστε συνέχεια σε επαφές. Είσαι και σε μια συζήτηση που. Το πήρα τηλέφωνο να τον συγχαρώ για το κύπελλο πρωταθλητριών τότε. Μου είπε ότι εγώ δεν θα μείνω εδώ με τίποτα, δεν μπορώ πλέον κτλ. Και του λέω, μετά τα τιμήθηκα τα λόγια του, όταν μόλις ανέλαβα τη χρέη του προπονητή, του είπα στο Σάκοτα και του είπα στη διοίκηση, μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος θα μας κάνει μεγάλη διαφορά. Κάνανε επαφή μαζί του, κάνανε επαφή με τον μάνατζερ και η Γιούρι ήρθε στον Ηρακλή. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή τότε για να φέρνει ένα τέτοιο παίκτη. Και ο Μπέρι? Ο Μπέρι ήταν όταν πήραμε τον Μπέρι, θυμάμαι πάρα πολύ και νομίζω ένας φίλος μου το είχε στείλει πριν λίγο, ένας Ηρακλητέας, ότι δηλώσεις προπονητών κάποιων δημοσιογράφων ότι ο Ηρακλής θα παλεύει με τον Μπέρι, δεν υπάρχει center four ψηλός και θα παλεύει για να μπει στο play-off, ότι η ομάδα που φτιάχνανε δεν είναι για να πρωταγωνιστεί και γιατί είχαν μόνο τον Μπέρι και τον Παπαχρόνη. Αλλά εμείς φύγαμε τρίτη. Πώς ήρθε αυτή η να παίξει αυτό το ημίψηλο σχήμα? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, είναι πριν πολλά χρόνια. Με τον Μπέρι τον ήξερα ότι είναι φοβερός σκόρερ, ότι μπορούμε, πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την άμυνα, να παίξουμε και να του δώσουμε την ευκαιρία να παίρνει περισσότερες προστάτειες από όλους, γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να βάλει καλάθι με διάφορους τρόπους και έτσι φτιάχναμε την ομάδα πάνω από τον Μπέρι και από τους Δόλτς τον ήξερα. Ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ότι θα προσαρμοστεί γρήγορα, γιατί ήταν ένας τέτοιος χαρακτήρας ο οποίος έπαιξε πάντα για την ομάδα. Και οι υπόλοιποι παίκτες που πήραμε εκείνη τη χρονιά στην ομάδα ήταν έτσι ώστε η ομάδα να μην έχει πρόβλημα άμα τυχόν ένας παίκτης ξεχωρίζει ατομικά, ας πούμε, ή με το σκορ. Και πετύχε, η ομάδα πέτυχε εκείνη τη χρονιά. Πέτυχε με φοβερή χρονιά. Ημιτελικά κυπελούχων. Από ένα κάθομα του Κούβελα που μπήκε και βγήκε. Ήθελα να το σκοτώσω την άλλη μέρα που μου λέει, που είπε ότι άμα το ξαναέκανα το ίδιο θα έκανα. Δεν έγινε φάουλ. Δεν ξέρω. Δεν έχω τώρα την υπόψη μου, αλλά πιστεύω ότι είχαμε μεγάλη ευκαιρία τότε να πάμε, γιατί ήταν μια ομάδα φοβερή, καλά μεταξύ τους, ήταν βέβαια και είχαν, μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ξέρεις, ήμασταν έτσι στην ιεραρχία ακόμα, είναι λογικό, νέος προπονητής, καινούργια ομάδα, καινούργιοι ξένοι, αριστερά, δεξιά και... Αλλά μόλις αρχίσαμε και παίζαμε καλά, κερδίζαμε κάποια παιχνίδια εκτός έδρασης, τα παιχνίδια άρχισα να πιστεύω ένα στον άλλο και ήτανε πάντως, όντως είχα παίκτες, μεγάλες προσωπικότητες όπως ήταν ο Λευτέρης ο Κακιούσης, ήταν ο Κουδουράκης, ήταν ο Χολόπουλος, Αστεριάδης, Παπαχρόνης ο Εχοπή, μετά ύστερα ήταν και ο Μπρούγος και ο Ταμπάκης. Ήτανε μια έτσι ομάδα
μεγάλων προσωπικότητων. Ανδρέα. Ναι. Coach, στην ΑΕΚ πώς ήταν τα πράγματα? Στην ΑΕΚ ήρθα στη δύσκολη στιγμή. Στη δεύτερη χρονιά στον Ηρακλή ήρθαν οι Αμερικάνοι. Κάτι αδέρφια, δεν θυμάμαι τα όνομά τους. Τώρα αποχώρησαν Τζίκας και ο Χαϊτογλου. Είχα πει στην αρχή ότι δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω. Το είχαν πει και κάποιοι παίκτες που ήταν στην ομάδα. Μετά από 4 μήνες παραιτήθηκα. Πήγα στην Αθήνα, πήγαμε στην ΑΕΚ σε μια δύσκολη χρονιά. Μετά από τον Τζούροβιτς δεν πήγαμε, χάσαμε από τον Περιστέρι νομίζω, θα πούμε στην Πετράδα, και τελικά το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπάιβιτς στο ποδόσφαιρο και εκεί ήθελε να κάνει μια κόντρα και ήθελε να πάρει το Ιωαννίδη στην ΑΕΚ και έτσι έφυγα από την ΑΕΚ μετά από 5 μήνες. Αλλά ήμασταν, η ομάδα δεν είχε ούτε καλούς ξένους, ούτε ήταν για μένα δύσκολα, γιατί ήμουν νέος προπονητής, να έρθω σε μια ομάδα σε μέσα στη χρονιά. Βέβαια σήμερα είναι άλλο πράγμα άμα το κάνω, αλλά τότε ήταν εντελώς διαφορετικό, δεν πρόλαβες να κάνεις τίποτα. Θυμάμαι στην αρχή έκανα πολύ μεγάλη έμφαση για να βελτιώσουμε την άμυνα, αλλά βάζαμε 50 πόντους, ξεχάσαμε την επίθεση. Δεν το έκανα επίθεσης, αλλά λόγω απειρίας θα έλεγα, λόγω τέτοια. Αλλά είχαμε και πολλούς καλούς Ελλήνες που μετά που εξελίχθηκαν σε πολύ μεγάλο επίπεδο, όπως ήταν ο Κακιούσης, ο Χατζής, ήταν ο Ιάκωβος, μετά ήταν ο Ιάκωβος. Είχαμε μεγάλα ταλέντα. Mm-hmm. Και πάμε στον Άρη και αυτό που έχεις πίσω σου. Ναι. Αυτό που έχω πίσω μου, ναι, έλεγα πριν, ναι, ήταν μία από τις πιο δύσκολες εβδομάδες στην καριέρα μου σαν προπονητής. Από το πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη που χάσαμε με 11 πόντους, αλλά όλα πήγαν στραβά σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί χάλασε το ρολόι 30 λεπτολέπτων και μέχρι να το φτιάξουμε, νομίζω ότι τον είχαν πάει στο Ιβανόφιο και το φέρανε. Ο κόσμος είχε παγώσει, δεν υπήρχε παλμός, δεν υπήρχε αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρχε στην αρχή όταν μπήκαμε στο γήπεδο. Εμείς κάναμε ζέσταμα 2 ή 3 φορές και πάντα, αυτό είναι νόμος, όταν σπάει κάτι ή ταμπλό ή κάτι γίνεται μέσα στο γήπεδο, δουλεύει αρνητικά στο γήπεδο κομμάδας. Εμείς μπήκαμε μετά μουδιασμένοι, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε το παιχνίδι 11 πόντους. Από εκεί και πέρα, εκείνη την εβδομάδα ήταν αφιάλτης. Είχα κάνει, δεν ξέρω πόσες συζητήσεις με τους παίκτες, όχι μόνο εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου, ο Μαγκότσιος και ο Νίκος. Κάναμε τότε για πρώτη φορά και πιστεύω η μοναδική φορά στη καριέρα μου, γιατί σήμερα και τότε το ίδιο, όταν κάναμε προετοιμασία ένα παιχνίδι, κάνεις τα highlights, κάνεις το scouting και δείχνεις φάσεις. Για πρώτη φορά, η μοναδική φορά, έκατσα στα γραφεία του Άρη και έδειξα όλο το παιχνίδι στην ομάδα. Και κάποια στιγμή μέσα στο αυτό το meeting σηκώνεται ο Σάκερφορντ προς το τέλος, ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω και στην πόρτα, παιδιά, άμα είναι αυτοί καλύτεροι από εμάς και άμα δεν τους κερδίζουμε εκεί 12 πόντους, θα μην πάμε. Δεν μπορώ να το βλέπω πλέον, δεν το δέχομαι ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη από εμάς. Και όλοι συγκρότησαν και είπαν, πήγανε να το δώσουν το χέρι και τα λοιπά, πήγαμε στην προπόνηση. Τότε υπήρχαν πολλά τσάρτερ, είχαν κλείσει πια από πριν. Τότε η Ελλάδα και η Τουρκία δεν ήταν στις καλύτερες δυνατές σχέσεις. Yes, ναι. Μετά έγινε καλύτερες σχέσεις, μετά το σεισμό που υπήρχε στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Πήγαμε εκεί, ήταν
πολύ ατμόσφαιρα. Φοβερή κόλαση. Σε κάθε μπαλκόνι βάλανε την τουρκική σημαία. Είναι ίσως η πιο φανατισμένη ατμόσφαιρα που συνάντησε ποτέ ελληνική ομάδα. Γκαραντή. Απίστευτο. Μόλις μπήκαμε στο γήπεδο, οι παίκτες πήγανε στα ποτήρια. Εγώ με τις εργάτες πήγαμε μέσα εκεί στην πόρτα και στη Φυσούνα. Αυτό ήταν πανηγυρισμοί. Αυτοί χορεύανε μπάντα. Το κύπελο το βάλανε μία σε ένα πλαστικό με προβολέα. Τι να σου πω, ήταν εντάξει, ήταν έτοιμοι, ήταν σίγουροι ότι θα το πάρουν το κύπελο. Ο κόσμος ακύρωσε τα εισιτήρια, δεν πήγανε καμία 20-25 άτομα μαζί μας. Πήγαμε στο ζέσταμα, μόλις φύγανε, είχαν πετάξει κάτι και σταματήσαμε το ζέσταμα, το καθαρίζαμε και αρχίζαμε και πιστεύω ότι στην αρχή δεν μπορούσα να πω, τώρα σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στην αρχή σίγουρος όσο πήγαινε το παιχνίδι, αλλά στο ημίχρονο στα ποδητήρια πηγαίνοντας ήμουνα σίγουρα ότι θα κερδίζουμε το παιχνίδι 12 πόντους. Ήμουν σίγουρος ότι θα φτάσουμε στους 12 πόντους που μας έφτανε να πάρουμε το κύπελο. Και μετά το παιχνίδι εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Αδειάζανε το γήπεδο, παίξαμε τα λεφτά 20 λεπτά χωρίς κόσμο. Μετά πανηγυρισμοί, εκείνο το βράδυ ήταν φοβερό. Μετά να σπάσανε τα τζάμια που πήγαμε έξω, πήγαμε στο ξενοδοχείο. Ή στο Θεσσαλονίκη αυτό εξέχαστο που ήρθε τόσος κόσμος εκεί στη πίστα του αεροδρομίου. Ήτανε στιγμές που δεν τη ξεχνάς με τίποτα. Μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, ο Γιώργος, να πάμε στο Γιώργο. Α, Γιώργο με τις ερωτήσεις. Ναι. Coach, αυτή η μετάβαση από παίκτη σε προπονητή, πόσο εύκολη ήτανε? Και επίσης και μια ακόμα ερώτηση. Σου αρέσει το βίντεο, ακόμα και τώρα, αλλά γιατί ανέφερες πολλές φορές τη λέξη βίντεο. Ακόμα και το scouting, τότε με τώρα, εντάξει, πέρα από το YouTube σίγουρα τώρα είναι πιο εύκολο, αλλά πόσο διαφορετικό ήταν τότε και από τότε ακόμα που έπαιζες, έτσι, όταν ξεκίνησες, μιλάμε για τότε εποχή, τέλειο 90. Όταν έπαιξα με τον Ιωαννίδη, πηγαίναμε στο σπίτι του και βλέπαμε ένα ημίχρονο ή δύο, ξέρω εγώ, ένα μισή μήχρονο παιχνίδι, κανονικά, χωρίς τίποτα. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με προπονητική και ήμουν βοηθός, έπρεπε να κάνω βίντεο, είχαμε δύο βίντεο, VHS, και κόβαμε, ξέρεις. Ανάμεσα, ξέρεις, κόβαμε και κάναμε μια άδεια κασέτα εδώ και μια κασέτα του παιχνιδιού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το βίντεο, μου αρέσει... Άμα είναι δυνατόν αμέσως μετά το παιχνίδι, το βράδυ, να βλέπω το παιχνίδι, γιατί εκεί ηρεμώ, είτε χάσω είτε κερδίζω. Μέσα στην πρώτη προπόνηση, μετά το παιχνίδι, είτε είναι Δευτέρα είτε Τρίτη, οπωσδήποτε βλέπουμε το βίντεο με τις φάσεις, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, με τις φάσεις που μου άρεσαν ή που δεν μου άρεσαν, που έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο που... καμία φορά βάζω και, ξέρεις, όταν βλέπω βίντεο, κάτι περίεργο, έτσι. Βάζουμε τρίποντο και σηκώνονται όλοι οι παίκτες και ένας ή δύο κάθονται κάτω. Τους δείχνω αυτό ότι δεν είναι καλό για το ομαδικό πνεύμα της ομάδος. Σήμερα το βίντεο είναι απαραίτητο, σήμερα το βίντεο ή το scouting είναι απαραίτητο, γιατί οπωσδήποτε παίκτες έχουν μάθει αυτό το πράγμα και θέλουν να μάθουν. Το scouting report που έχει 5-6 σελίδες οπωσδήποτε, μάλιστα πολλές φορές τους κάνω έκκληξη μέσα στα ποδητήρια μισή ώρα ή 40 λεπτά πριν το παιχνίδι, βάζω κάποιον στο ταμπλό και να μου δείχνει ένα σύστημα την αντίπαλη ομάδα και να δω άμα το έχει διαβάζει το scouting report. Και γενικά χωρίς το βίντεο σήμερα δεν μπορείς να κάνεις. Όσον αφορά τη ερώτηση που μου είπες, πόσο δύσκολα είναι να γίνεις προπονητής μετά το που σταμάτησες σαν παίκτης, όταν σταμάτησα είχα δύο προσφορές. Νομίζω ότι ήταν μια προσφορά από την Πάτρα, αλλά είχα την εντύπωση ότι πρέπει να σταματήσω σε συγκορυφή, δηλαδή να είμαι στον Άρη. Χωρίς να αποτιμήσω καμία άλλη ομάδα, αλλά ήμουν εκεί, ήμουν στην ομάδα πρωταθλήτρια, ήρθε αυτή η ομάδα. Ήτανε
πολλές φορές με ρωτήσανε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά που ήμουν προπονητής, θα έπαιξες, γιατί δεν παίζεις, μπορούσες να παίξεις ακόμα. Εγώ όταν σταμάτησα και έβαζα τα παπούτσια στο σερτάρι, τελείωσε για μένα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πλέον να παίξω ή να γίνω ξανά παίκτης ή σε κανένα παίκτη, εντάξει, που παίζαμε τρεις-τρεις ή έτσι σούτ για χαβαλέ, για να περάσει η ώρα, εντάξει, αλλά για να παίξω μπάσκετ και τελείωσε. Μια που το ανέφερες, έδειχνες καθόλου τη μηχανική σου στο σούτ? Ενώ, ρε παιδί μου, σου ζητούσανε συμβουλές, τις έδινες εσύ? Ναι. Πώς να την κρατάς την μπάλα, τα δάχτυλα κτλ.? Βέβαια, το έχω δείξει σε πολλούς παίκτες, σε κάθε ομάδα που είδα κάποιος παίκτης που δεν σουτάρει σωστά ή χρειάζεται βοήθεια κτλ. Μάλιστα, είχα κάνει ένα σεμινάριο πριν 5-6 χρόνια στο Λονδίνο για τη τεχνική του σουτ. Και παίκτες σε μια ομάδα με παρακαλούσε ο προπονητής για να έρθω την άλλη μέρα στην προπόνησή τους, γιατί ήταν προπονητής και πήγα εκεί. Μετά μου στέλνανε βίντεο πώς σουτάρουν, στέλνανε βίντεο από τα παιχνίδια που κάποιος έβαζε 5 τρίποτα και τα λοιπά. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να δείξω στα παιδιά όποιος θέλει τη τεχνική του σουτ. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κάνω πάσα στο Θοδωρή. Όταν ξεκίνησες ουσιαστικά την προπονητική σου καριέρα, το μπάσκετ άλλαξε λιγάκι. Από εκεί που είχες το one man show του Νίκου Γκάλη, για παράδειγμα, το μπάσκετ άρχισε το να γίνεται λίγο πιο σύνθετο, οι άμυνες να κλείνουν, να βλέπεις αλληλοκαλύψεις, να βλέπεις βοήθειες. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Γιατί ουσιαστικά συνέπεσε όταν αποσύρθηκες και έγινες προπονητής. Πόσο έπρεπε να προσαρμοστείς αυτό? Γιατί άλλαξε ουσιαστικά αρκετά απότομα. Ναι, σίγουρα. Κοίταξε, παρακολουθώντας το μπάσκετ, τότε σου είχα πει και το λέω συνέχεια, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είχα το προφέσορα δίπλα μου, που με συμβουλεύε πάντα, δεν με άφησε να πετάω. Ποτέ, φοβερό πράγμα αυτό το που με είχε μάθει. Και παρακολουθούσα και τους άλλους προπονητές. Και ακόμα σήμερα, όπως σας είπα, όταν έχω ένα βιβλιάρι δίπλα μου και μπορεί να δω κάποιο σύστημα, κάποια άμυνα ή κάποιο κόλπο, τότε δεν τρέπουμε να το πάρω ή να το εφαρμόσω και εγώ, γιατί είναι το μπάσκετ, έτσι. Ας είναι αυτός προπονητής κάποιος νέος ή άγνωστος ή προπονητής γυναικείας ομάδος, μπορεί να βλέπεις κάτι και να εμενερώσεις συνέχεια, γιατί το μπάσκετ έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μέσα σε 6 μήνες μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όπως είπες, ανακαλύψεις, βοήθειες, πιο κλειστά μέσα. Πριν μερικά χρόνια, μπορεί ένα-δύο χρόνια, δεν δίναμε βοήθειες από την αδύνατη πλευρά. Τώρα δίνουμε το αντίθετο. Πολλά πράγματα έχει. Η μπάσκετ προχωράει συνέχεια και πρέπει να ενημερώνεσαι και να το βλέπεις έτσι. Θοδωρή μου. Ναι, coach, θα σε πάω γρήγορα. Είσαι ένας προπονητής ο οποίος έπαιξε και στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος μετά τον Άρη, ενώ σαν προπονητής, και μάλιστα σε πολύ μεγάλα ντέρμπι, πολύ θερμά ντέρμπι, ναι, σε ιστορικά παιχνίδια που έχουν μείνει εκατέρωθεν στη συλλογική μνήμη του κάθε μπασκετόφιλου, αλλά έχεις παίξει και στον Πανιόνιο έχοντας μοναδικά ταλέντα εκείνη την περίοδο, Παπαλουκά, Διαμαντόπουλο. Η ερώτησή μου είναι, πέρα από την οπτική σου, τι είναι αυτό που κάνεις τέτοια μεγάλα ταλέντα να τα βάζεις, να τσουλάνε και όλη η ομάδα, όλοι καλοκουρδισμένοι? Είχες ιδιαίτερες απαιτήσεις όταν είχες να διαχειριστείς μεγάλα ονόματα ή μεγάλα ταλέντα? Και στον Παναθηναϊκό είχες, και στον Ολυμπιακό είχες, και στον Πανιόνιο είχες. Μεγάλη διαφορά είναι μεγάλα ονόματα και μεγάλα ταλέντα. Εκεί είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Όταν ήρθα στο Πανιόνιο, είδα τον Παπαλουκά, ο οποίος έπαιξε 5-6 λεπτά ανά παιχνίδι. Ο Σούτης ήταν τότε παίκτης, δικό μου παίκτης, πριν 2 χρόνια στο
πριν 4 χρόνια στον Άρη έπαιξε βασικός playmaker όταν πήραμε το Κόρατς. Ήταν παίκτη της εθνικής ομάδας τότε. Ο Παπαλουκάς, ο οποίος έβαινε στο βάθο και μετά από και Διαμαντόπουλο, φοβερό σκόρερ. Φοβερό σκόρερ με φοβερή επαφή με το Καλάθι. Βέβαια, νέα παιδιά, ήταν και Αγκαντάκος, ήταν κάποιοι άλλοι τώρα. Λοιπόν, τα παιδιά δουλέψανε πάρα πολύ. Και ομολογώ κάτι, ότι Παπαλουκάς Διαμαντόπουλος έγιναν παίκτες το καλοκαίρι. Γιατί εμείς τι κάναμε με τον Παπαλουκά, με τους βοητούς μου, τον Χρήστο τον Παπά και τον Θανάση τον Παπαχατζή. Όλο το Ιούνιο, μέχρι, και ξέρετε πόσο ζέστη έχει το γήπεδο της Νέας Μύρνης, με έξω είχε 30, μέσα είχε 50. Λοιπόν, 4 η ώρα ερχόντουσαν αυτοί οι δύο, 5 η ώρα ερχόντουσαν οι τριάρια, τετεσάρια και τις 6 η ώρα ερχόντουσαν ψηλοί. Κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα προπόνηση μία ώρα, αλλά μία ώρα ήταν να τους σκοτώσεις με τρεις προπονητές και εκεί Παπαλουκάς, Διαμαντόπουλος έγιναν και ξεχώρισαν. Κάναν ένα πολύ μεγάλο βάρος. Επόμενη χρονιά Παπαλουκάς πήγε στην εθνική ομάδα, ο Γιώργος ένας από τους καλύτερους χώρους στο πολιτικό πρωτάθλημα. Παπαλουκάς πήρε μεταγραφή στο Ολυμπιακό για 1 εκατομμύριο δολάρια τότε και την πορεία τη ξέρουμε. Όσο να το φορά μεγάλα ονόματα όπως είναι ο Ράτζα, ο Μπάιρον Σκοτ, οι υπόλοιποι παίκτες NBA που είχα στην καριέρα μου, θέλουν οπωσδήποτε ειδική μεταχείριση. Οπωσδήποτε. Πρέπει, αλλά το παν είναι να σε βρίσκει παίκτες να μην το παραμυθιάζεις. Να του πεις πάντα την αλήθεια. Γιατί πολλές φορές και η αλήθεια και πονάει, έτσι. Γιατί όλοι μας, και εγώ προσωπικά και εσείς σίγουρα, δεν θέλετε να ακούσετε κριτική, να ακούσετε την αλήθεια. Θέλετε να ακούσετε καλά λόγια. Αλλά κριτική στο μπάσκετ και στην προπολιτική χρειάζεται. Χρειάζεται πολλή ομιλία, χρειάζεται πολλά meeting σε 4 μάτια και χρειάζεται και πολλοί το εκτιμούν ύστερα. Όχι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχουν μαλώσει μαζί σου. Μπορείς να δεν το γουστάρουν αυτό που τους λες, αλλά οπωσδήποτε στην πορεία βλέπουν ότι έχεις δίκιο, ότι είσαι εκεί να τους βοηθήσεις, ότι έχεις δίκιο, ότι είσαι εκεί να κάνεις τα πάντα, να κάνουν το χρόνο καλύτερο συμβόλο και να παίρνουν περισσότερα λεπτά. Είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να χειρίζεσαι παίκτες μεγάλης αξίας. Σαφώς. Σαφώς. Γι' αυτό σε ρώτησα, Κότς, γιατί εσύ κατεξοχήν βρέθηκε στη θέση να χειριστείς μεγάλα ονόματα, πέρα από τα μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ονόματα σε καυτά μάτς, σε καυτά μάτς που ήταν όλα στην κόψη του ξηραφιού και καίγανε. Γι' αυτό ήθελα την άποψή σου, γιατί είσαι ένας κότς ο οποίος τα διαχειρίστηκε αυτά. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, βοήθησε πάρα πολύ και γεγονός όταν ήμουν παίκτης τόσα χρόνια, ότι έχω αλλάξει και πολλούς προπονητές και γενικά, ειδικά στην Ελλάδα που έπαιξα τόσα χρόνια μαζί με τον Ιωαννίδη. Μάλιστα. Ανδρέα, σε παρακαλώ, συνέχισε με τις δικές σου ερωτήσεις για να προχωράμε. Ναι. Coach, όταν ήσουν στον Πανιόνιο, αυτή η ερώτηση θα σου κάνω να στενοχωρήσει λίγο, αλλά πρέπει να την κάνω. Στις 7 Μαρτίου του 2000 παίρνεις ένα τηλέφωνο στο Βελιγράδι. Ναι. Και αυτό που ακούς σε πληγώνει. Ακούς, ναι. Λοιπόν, γε μου, παραδόθηκα και δεν μπορώ πλέον να πολεμήσω. Και 5 μέρες αργότερα έφυγε. Ακριβώς. Πήρα τηλέφωνο στο σπίτι του, το σήκωσε η γυναίκα του, κυρία Ξένια, και μου είπε ότι είναι στο νοσοκομείο, ότι δεν είναι καλά, μπορείς να το πάρεις ένα τηλέφωνο εκεί. Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω, προφέσορα, πώς είσαι, τι κάνετε, καλά είμαι, τι λέει, του λέω, προφέσορα, όλα τα γίνουν καλά, εσύ είστε πολεμιστής, θα παλέψετε, μια ζωή παλεύετε και τώρα βλέπω σίγουρος είμαι, θα βγείτε νικητής και να σας δούμε πάλι και θα έρθω να σας δω, και μου λέει, κύριε μου, δεν υπάρχει, λέει, δεν μπορώ να πολεμήσω πλέον, δεν μπορώ, δεν έχω δύναμη και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και εκεί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στην κηδεία, γιατί υπήρχε παιχνίδι Πανιόνιος Παναθηναϊκός
τα λέγαμε με τον Ομπράντοβιτς εκείνη τη μέρα, γιατί όλοι μας και οι δύο μας ήμασταν στεναχωρεμένοι. Αλλά έφυγε ένας άνθρωπος, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Είναι δύο άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ στην καριέρα μου. Ένας είναι ο προφέσορας και ο άλλος είναι ο Κρεσιμίρο Τσόσιτς. Δυστυχώς δεν είναι κοντά μας ούτε ένας ούτε άλλος. Πήγες όμως την επόμενη χρονιά, του άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια και τη χαρτοπετσέτα. Και μία από τις χαρτοπετσέτες. Πήγαν εκεί με έναν φίλο από το Βελιγράδι, γιατί δεν ήξερα πού είναι τα μνήματα. Στεναχωρήθηκα πολύ όταν είδα το όνομα του πάνω στο μνήμα, γιατί δεν μπορούσα, ξέρεις, δεν μπορούσα να είμαι κοντά του τελευταίες μέρες. Παρά που ήταν άρρωστος πολύ, ήθελα να με πιάσει το χέρι, γιατί αυτός είχε Πάρκινσον, ξέρεις, και έτρεμα τα χέρια του. Πολλές φορές με βοήθησε όταν έπιανε το καφέ, ξέρεις, για να μην το πιάσω, το φέρω εκεί. Όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, αυτός του άρεσε πάρα πολύ πίτσα καλτσόνε και πηγαίναμε να παίρνουμε, και εγώ του έκοβα τα κόμματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος εκτός από το μπάσκετ. Έλεγε, Λευτέρη, σήμερα βγαίνουμε, πάμε για πίτσα, δεν μιλάμε για μπάσκετ. Του λέω, κανένα πρόβλημα, προφέσορα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Του τσίπησα μία έτσι μπαμ μέχρι τις 2 ώρα το πρωί. Οι καρέκλες ήταν πάνω στα τραπέζια, μόνοι μας ήμασταν εκεί. Οι γυναίκες κοιμήθηκαν πάνω στα τραπέζια. Φοβερά. Ναι, αυτοί κοιμόντουσαν. Κάποια στιγμή, άμα έρθω στην Ελλάδα, θα σας δείξω το βιβλίο που τα έχει γράψει αυτός με τα γράμματά του. Θα είναι χαρά μας, θα είναι χαρά μας. Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση για να χαροποιήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί βάρινε λίγο. Ναι. Coach, όταν έπαιζες διαγωνισμό τριπόντων με τον Γκάλι, εσύ κέρδιζες. Αλλά όταν το γυρνάγατε με το αριστερό χέρι, έχανες. Ναι. Δεν μπορούσε να παίξει κανένας. Από εκείνη την ομάδα δεν μπορούσε κανένας να παίξει μαζί μου στο σούτ. Και μάλιστα μία φορά παίξαμε βολές στο γήπεδο του Χαριλάου, κάτω που σας είπα που υπήρχε ένα βοηθητικό. Εγώ έβαλα 104, ο Νίκος 96. Και είχε τρελαθεί. Και του είπα ότι δεν θα παίξω ξανά μαζί του. Λέω, σε κέρδιζα, τελείωσες. Υπήρχαν πολλοί εκεί, γιατί σταμάτησε προπόνηση και αυτό, ξέρεις, διαρκούσε μία ώρα μετά. Τέλεια. Κύριε, επειδή οδεύουμε προς το τέλος, ήδη έχουμε ξεπεράσει τη μία και μισή ώρα συνέντευξης, θα παρακαλέσω τις τελευταίες ερωτήσεις σας. Γιώργο, σε παρακαλώ. Ναι. Coach, πήρες το πρώτο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Η πρώτη μου ερώτηση είχε να κάνει κυρίως με τα συναισθήματά σου και την αντίδραση του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι η εξής. Είναι λίγο πιο γενική, αλλά θα καταλάβεις γιατί το ρωτάω τώρα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε τόσες παραστάσεις στο NBA, όπως ο Byron Scott, ο οποίος μάλλον λογικά δεν θα ήξερε καλά-καλά τους κανονισμούς, τους διαφορετικούς εννοώ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να προσαρμοστεί στο καινούριο του παιχνίδι, δηλαδή ας πούμε, ακόμα και τη ζώνη που λέει ο λόγος, ότι κάποιος θα έπαιζε ζώνη απέναντί του? Καθόλου δύσκολο. Πήγαμε για την προετοιμασία στην Σλοβενία, στο βουνό, στη Ρόγλα. Μετά από 2-3 προπονήσεις ήταν σαν να έπαιξε όλη τη ζωή στην Ευρώπη. Ήταν πολύ έξυπνος παίκτης, πάρα πολύ έξυπνος, φοβερός χαρακτήρας. Δηλαδή σε έναν προπονητή που ήταν 3 χρόνια προπονητή, ενώ μέχρι εκτές είχε το Pat Riley με 3-4 δακτυλίδια στο χέρι, μπορείς να πει τι μου λες τώρα. Μου έλεγε σχεδόν yes sir. Ήταν επαγγελματίας 100%. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να το κοουτσάρεις και να τον χειριστείς. Ντίνο ήταν άλλη περίπτωση. Ντίνο ήταν άλλος χαρακτήρας. Είχε προέρθει από την μία δύσκολη απόφαση για να χωρίσει με την γυναίκα του. Μία δύσκολη απόφαση για να γυρίσει στην Ευρώπη, αφού προπονητής τότε Ρικ Πατίνο του είχε πει ότι θα μείνεις στη Βοστόνη και θα είσαι βασικός μου παίκτης
ενώ μετά από μία εβδομάδα αφού έφυγε από την Αμερική του κάνανε trade στη Φιλαδέλφια. Βέβαια είχα δεχτεί το και τότε πολλή κριτική γιατί το πήραμε αφού τα γόνατα του δεν είναι καλά και δεν τα δέξει το όλο το πρωτάθλημα, αλλά μετά δικαιώθηκε με αυτή την εικόνα. Όσον αφορά από τον ανέμνηστο κύριο Γιανακόπουλο, είμαι της γνώμης ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες του ελληνικού αθλητισμού όλων των εποχών. Για μένα αυτός και ο κύριος Κόκαλης. Ήταν φοβερός, με είχε σαν παιδί του. Θυμάμαι πόσο χαρά υπήρχε όταν μας δίνανε τα μετάλλια πάνω στην εξέδρα όταν κάναμε γιορτή του παιχνιδιού. Με αγκάλιασε, με φίλησε και μου έλεγε ευχαριστώ. Πήγαινα πολλές φορές σπίτι του. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος σεβασμός πιστεύω από τις δύο πλευρές και του ευχαριστώ πάντα για την ευκαιρία που μου έδωσε για να δουλεύω σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Τέλεια. Θοδωρή μου. Ναι. Coach, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσουμε άλλο. Θα κάνω μια κλασική ερώτηση που έχουμε τελευταία. Αν είχες να κάνεις μια άσκηση. Αυτό είναι η πιο μακρινή συνέντευξη που έχω κάνει στην καριέρα μου. Εντάξει, ήταν καλή κουβέντα μαζί σας, παιδιά. Ωραία, αποτιμηθήκατε πολλά πράγματα και βλέπω ότι είστε ενημερωμένοι πάρα πολύ. Coach, εμείς το είπα και πριν βγούμε στον αέρα, εμείς μας έλειπες τόσο καιρό, σε αγαπάμε, το ξέρεις αυτό, φαίνεται, δεν υποκρινόμαστε. Ούτε εμείς, ούτε οι τηλεθεατές που μας βλέπουν με τα τόσα σχόλια. Εγώ θέλω μία τελευταία ερώτηση. Εάν είχες να κάνεις μία assist πάσα, ποιον θα ήθελες να δεις σε μία συνέντευξή μας στο μέλλον? Ποιον θα ήθελα να δω? Τον Νίκο, τον Γκάλη. Ξέρω ότι δεν βγαίνει πολύ, αλλά θα ήθελα να το δω και θα είμαι εγώ από την άλλη πλευρά. Το υπόσχεσαι? Πολλά... Βέβαια, γιατί όχι, γιατί θα το θυμίσω πολλά πράγματα που έχουμε κάνει μαζί και που έχουμε περάσει μαζί, ειδικά στα ταξίδια. Coach, θα το προσπαθήσουμε. Ένας λόγος παραπάνω να το προσπαθήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο, θα είναι ότι θα το ψάξουμε και θα το πούμε ότι θα είναι και ο Λευτέρης ο Σούμποντης ζήτησε να είναι και αυτός μαζί σου στον αέρα. Είναι ένα κίνητρο. Ευχαριστώ, γιατί δεν βγαίνει. Ο Παναγιώτης βγαίνει, ξέρεις. Ο Παναγιώτης είναι πιο εύκολος. Mm-hmm. Αλλά ο Νίκος δεν βγαίνει και ξέρεις. Πολύ δύσκολα τα βγει, αλλά πιστεύω ότι τα λεφτά έχει χαλαρώσει λίγο. Έχει γίνει πιο κοινοτικός, πιστεύω. Μακάρι να το καταφέρουμε. Τι να πω άλλο εγώ. Εγώ θα είμαι μέσα. Coach, μία κουβέντα, μιας και μας είδες τώρα το basketball από μέσα, να πεις για την εκπομπή, για το basketball και για τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν. Τι να πω, εύχομαι, ολόψυχα εύχομαι ότι το ελληνικό μπάσκετ θα γυρίσει εκεί που ήτανε στη δεκαετία των 90 και 2000-2010, γιατί το χρειάζεται. Και ο Έλληνας φίλατλος που αγαπάει το μπάσκετ εδώ έχει καταλάβει, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικός όπως ήταν παλιά, δηλαδή τη δεκαετία του 60-70. Εύχομαι ολόψυχα, όλοι θα τα βρει και η ΕΣΑΚΕ και η Ομοσπονδία και εύχομαι οπωσδήποτε θα κάποιος από τους μεγάλους να πάρει ξανά το κύπελλο πρωταθλητριών, η Ευρωλίγα, γιατί μας έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια μετά το Παναθηναϊκό Ολυμπιακός και εύχομαι στην ομάδα μου τον Άρη για να βρει τον δρόμο του, θα γυρίσει στις επιτυχίες. Βέβαια είναι δύσκολο για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από αυτούς, αλλά δεν είναι ακόμα το, γιατί μπορεί να βρει το άτομα που μπορούν να απαντήσουν λεφτά, να κάνουν ξανά μια ομάδα αξιοπρεπή και να κάνουν μια ομάδα που θα παλέψει για να μπει ανάμεσα στους δύο μεγάλους. Άρης έχει τα πόντα, έχει το κόσμο, έχει το γήπεδο, έχει την ιστορία, έχει το ταβάνι πάνω που είναι γεμάτο με τα λάβαρα και είναι κρίμα να αυτή η ομάδα να σβήσει ή να παλεύει για την σωτηρία από τις, για να μείνει στην κατηγορία. Τέλεια. Coach, θέλω από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας όλη αυτή την ώρα και δέχτηκες πυροβολισμούς ερωτήσεων και από εμάς και από τους αναγνώστες. Όλοι οι αναγνώσεις αλλά και εμείς σου εκφράζουμε πέρα από το σεβασμό την ειλικρινή μας αγάπη. Λείπεις από εδώ και μακάρι να σε δούμε πάρα πολύ σύντομα. Χίλια ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας σήμερα, coach.
Να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετισμούς σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλό βράδυ. Ήταν άλλη μια εκπομπή Restart Basketball.